ερχόμενοι από δύο νίκες πριν τη διακοπή κόντρα στη Σκόντα Ξάνθη μέσα στη Λάρισα και μέσα στη Νεάπολη επί του Ιωνικού με 2-1 σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βγαίνουν οι δύο ομάδες και μάλιστα οι παίκτες για να περάσει και σήμερα το μήνυμα για το fair play. Φορούν κίτρινες φανέλες αυτοί, όπως είδαμε και χθες στα γήπεδα στο πρωτάθλημα της Super League. Θα βγάλουν σε λίγο τις φανέλες για να παρουσιαστούν με τις κανονικές εμφανίσεις οι σημερινοί αντίπαλοι. Ο Πανιώνιος που δεν έχει σήμερα τον Μακντή και τον Γκασπάρ, έχει για πρώτη φορά στη 18άδα τον Εξουζίδη και θα παίξει με τους εξής για να πούμε τις συνθέσεις των γηπεδούχων. Κάτω τα δοκάρια ο Σλοβάκος, ο Μίρολαβ Κένινγκ. Δεξιά στην τετράδα της άμυνας Μανιάτης, αριστερά Σπυρόπουλος, Πλέτς και Μπερτέ. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ενσαλίβα αμυντικό χαφ με τους Γκουνδουλάκη, Μάκο και Φερνάντες στο χώρο του κέντρου Αργεντίνος, επιτελικός στην ανάπτυξη της ομάδας Νέας Μήνης. Και στην επίθεση ο Αραβίδης μαζί με τον Μπρέσκα. Παρουσιάζονται οι γηπεδούχοι και παίρνουν το χειροκρότημα από τον κόσμο. Στον πάγκο ο Κροάτης Ντάριο Κρέσης, αλμπανικός γκολκίπερ, ο Πορτογάλος Καρνέιρο, ο Γεωργιανός Τσικιτισβίλη, ο Κουτσόπουλος, ο Σλοβένος Ζέζελη, ο Εξουζίδης και ο Ζωγραφάκης συμπληρώνουν 18άδα για την γηπεδούχο ομάδα. Την ομάδα του Εύαν Λίνε που ανέλαβε φέτος την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ερχόμενος από μια καλή θητεία ως προπονητής στην Bundesliga και με πολύ μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής στο γερμανικό πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιώργου Δόνη, η Λάρισα με τερματοφύλακα τον Κοτσόλη, Γκαλίτσιος, Βενέτης, Νταμπίζας, Τουρνάρα στην άμυνα, Διγκόζης, Μπασιλά, Γκίκας και Αλονεύτης δεξιά. Περιμένουμε να δούμε αν ο Αλονεύτης θα παίξει πιο πίσω από τους Καλατζή και Κλέιτον που είναι σίγουρα στην επίθεση της ομάδας Λάρισας που έχει στον πάγκο τον Φώτη Κυπουρό, αντιμαντικό γκολκίπερ. Για πρώτη φορά στα 18άδα το Στέλιο Βενετίδη επιστρέφει στα γήπεδα. Ο Θωμάς Κυπαρίσης, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ο Φέρστερ, ο Γερμανός, ο Χατζηλιώντας και ο Χλωρός συμπληρώνουν τη 18άδα για την Λάρισα σήμερα. Την ομάδα του Δόνη που δεν έχει τον Κατσιαρό κοντά του. Ο Κατσιαρός ήταν τραυματίας, δεν είναι στην αποστολή. Και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα με διαιτητή τη συνάντηση τον κύριο Κουκουλάκη από το Ηράκλειο. Η βοηθή, ο Γαλανός από τον ίδιο σύνδεσμο, ο Παπαδάκης από το Λασίθι. Τέταρτος, ο διεθνής, ο κύριος Τσαχιλίδης από το σύνδεσμο του Πειραιά. Λίγο πριν τη σέντρα, να δώσουμε τον λόγο στους ρεπόρτερ του Σούπερσπορτ, ξεκινώντας από τον Διονύση Τρούμπο, που καλεί το ρεπορτάζ στον πάγκο του Πανιωνίου. Τεβαλίνε, καλησπέρα Διονύση. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους συνδρομητές του Σούπερσπορτ. Όπως καταλαβαίνεις, το κύριο χαρακτηριστικό στον πάγκο του Πανιωνίου είναι η έκφραση αγωνίας που υπάρχει από τους ανθρώπους της ομάδας στον πάγκο. Οι τελευταίες οδηγίες που ακούσαμε πριν από 10 περίπου δευτερόλεπτα είναι να είστε ήρεμοι. Ήταν η τελευταία κουβέντα που είπε ο προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου, κύριος Λίνεν, την ώρα που οι παίκτες έβγαζαν την κίτρινη φανέλα για το fair play που φορούσαν και στους περισσότερους αγώνες, αν είδα καλά, της σημερινής αγωνιστικής. Να δώσουμε το λόγο και στον Γιώργο Αργυρόγλου που θα καλύψει το ρεπορτάζ στον πάγκο της Λάρισας, εκεί όπου ο Γιώργος Δόνης και οι συνεργάτες του έχουν την αποστολή να κρατήσουν το αίτητο ως σήμερα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport από το αγωνιστικό χώρο, από τον πάγκο της Λάρισας. Η Λάρισα βέβαια που δεν θα έχει στον πάγκο της σήμερα τον Γιώργο Δόνη που αποβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική στο μάτς της Κέρκυρας. Ο Μάκης Αγγελίνας θα τον διαδεχτεί για δύο παιχνίδια βέβαια, γιατί τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο τεχνικός της ΑΕΛ. Αξιοσημείωτο βέβαια, Γιώργο, ο κόσμος της Λάρισας εντυπωσιακός, πλησιάζει τις 2.000, βρίσκεται στο ένα πέταλο θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί στη θύρα 10 είναι. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, οι παίκτες του Πανιωνίου παίζουν με τις λευκές φανέλες, τα βυσσινή βεβαίως για τη Λάρισα, αλλά ο Νέφτης βλέπουμε να ξεκινάει αριστερά πίσω από τους δύο επιθετικούς, τον Καλατζή και τον Κλέιτον. Πανιώνιος με το Μανιάτη στο πλάγιο, πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης. Προσπαθεί ο Μπρέσκα, γυρίζει εκεί όπου Αραβίδης δεν μπόρεσε. Κλέιτον με τον Καλατζή, δεν συνδυάστηκαν. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε αυτό το παιχνίδι σήμερα για δύο ομάδες που έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν νέες και σε ηλικία και σε νοοτροπία διοικήσεις. Και νομίζω ότι ταιριάζει το προφίλ των επιχειρηματιών που διοικούν τις δύο ομάδες, του κυρίου Τσακίρη από πλευράς Πανιωνίου, του κυρίου Πυλαδάκη από πλευράς Λάρισας. Πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο δικό τους χώρο. Νέοι
στην ηλικία και με τη δική τους παρουσία φέτος στη σεζόν και από πλευρά Σουπερλίγκας, ειδικά ο κ. Πυλαδάκης. Εδώ ο Νταμπίζας, η μπάλα για τον Πανιόνιο. Ξαναβλέπουμε από τα δεξιά την προσπάθεια του Μπρέσκα και το φάουλ του Νίκου Νταμπίζα, του αρχηγού της Λάρισσας, και πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Το φάουλ για τους γηπεδούχους. Πολλοί κόσμος μπροστά από την εστία του Κοτσόλη. Η μπάλα στα δίχτυα κατευθείαν. Απίθανο γκολ από το Φερνάντες. Ο Αργεντίνος στέλνει με το αριστερό την εστία του Κοτσόλη κατευθείαν την μπάλα. 1-0 για τον Πανιόνιο. Ευνηδιάζει τους πάντες ο Ντάριο Φερνάντες. Είδατε την εκτέλεση, κανείς δεν περίμενε ότι η μπάλα θα περάσει. Άνοιξε το τείχος. Ο Κοτσόλης φωνάζει στους συμπαίκτες του και έχει δίκιο. Ανοίγει το τείχος εδώ και δίνει την ευκαιρία στο Φερνάντες να χρηστεί σκόρε. Ο Ταμπίζας όπως και ο Κοτσόλης φωνάζουν στους συμπαίκτες τους, καθώς εδώ ανοίγει το τείχος των δύο παικτών και διευκολύνει το έργο του Αργεντίνου. 1-0 πολύ νωρίς για τον Πανιόνιο με το καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβάλλει και στην πραγματοποίηση ενός καλού παιχνιδιού. Πρώτο γκολ του Φερνάντες στο πρωτάθλημα εφέτος. Μόλις το τρίτο λεπτό της συνάντησης. Και αμέσως ο λόγος στους ρεπόρτερ να ξεκινήσουμε από το Διονύση Στρούμπο. Αντιδράσεις, Διονύση. Οι αντιδράσεις είναι λογικό να υπάρχουν πλάτια χαμόγελα, Γιώργο, και έξαλλες με επιτραπεί έκφραση πανηγυρισμοί. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πριν την εκτέλεση του φάουλ, ο Γιώργος Δέδες ήταν αυτός που είπε κάτω απευθείας είναι γκολ. Και όλοι βέβαια συνέχεια πέρασαν από τον γύρο Γιώργο και του έδωσαν το χέρι του, λέγοντάς του ότι. Προφητικά αυτός, το είπε, ναι. Ναι, ότι ήταν ο προφήτης του γκολ, έτσι. Από την άλλη πλευρά, Γιώργο Αγυρόγλου. Κλίνας Γιώργο προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των παικτών της Λάρισσας. Βέβαια, ό,τι χειρότερο για την ομάδα του να ξεκινά το παιχνίδι και με το καλημέρα να δέχεται γκολ. Είδαμε την λανθασμένη αντίδραση από πλευράς της άμυνας της Λάρισσας με αυτή την επιλογή στο τείχος να ανοίξουν ουσιαστικά και το οπτικό πεδίο και το δρόμο προς την εστία για τον Φερνάντες, για τον γκολ του Αργεντίνου, το πρώτο δικό του εφέτος. Θυμίζουμε, τιμωρημένος ο Γιώργος Δόνης δεν είναι στον πάγκο. Ο Μάκης Αγγελίνας, συνεργάτης του, θα μεταφέρει τις οδηγίες του. Θα τον δείτε κάποια στιγμή, τον κύριο Αγγελίνα, να δίνει οδηγίες. Ο κανονικές συνθήκες είναι ο γυμναστής της ομάδας, βοηθός του Δόνη. Πέμπτο λεπτό. Ξεκίνημα με γκολ στο παιχνίδι. Απευθείας μετάδοση στην 7η αγωνιστική της Super League. Πανιόνιος Λάρισα. Να ο σκορέρ ο Φερνάντες. Περίτεχνες ενέργειες. Γυρίζει την μπάλα. Περτέ. Έτσι από το Μαλί. Μπρέσκα φάουλ από τον Γκαλίτσιο. Τον βλέπουμε αριστερά. Ταμπίζας παίρνει το βάθος. Ρίζει ο Μανιάτης. Ο αρχηγός της Λάρισσας βάζει το σώμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιμένει να βγει μπάλα κατευθείαν. Άουτ και χάνει τελικά. Μανιάτης. Το πλάγιο είναι για τον Πανιόνιο στο έκτο λεπτό. Μανιάτης. Πολύ ωραία ενέργεια του Αραβίδη με το δεξί. Η σέντρα από τον διεθνή με την εθνική των νέων. Τα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Αραβίδης. Από τον Πλέτσι μπάλα στον Μπερτέο, Βραζιλιάνος, αριστερά για τον Σπυρόπουλο. Κεφαλιά από τον Βενέτη μαζί με τον Ταμπίζα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για τη Λάρισα. Ο Μπασιλά στον Αλονέφτη που παίζει αριστερά πίσω από Καλατζή και Κλέιτον. Καλατζής. Παίζεται, λέει ο διαιτητής ο κ. Κουκουλάκης για το μαρκάρισμα του Μάκου. Επιμένει η Λάρισα, πιέζει ο Πλέτσι. Βενέτης.
Πιέζει ο Πανιώνιος πάρα πολύ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Νταμπίζας, ο Μπρέσκα καραδοκεί εκεί. Κοτσόλης, Γκαλίτσιος αριστερά. Μάλιστα. Οπότε η τακτική διαμορφώνεται ως εξής. Ο Γκαλίτσιος αριστερά για την Λάρισα. Μιλάμε για ένα παίκτη που συνήθως τον έχουμε δει στη θέση του δεξιού μπακ. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Γκίκας δίπλα στον Βασιλάκη, ο Στουρνάρας δεξιά την άλλη πλευρά. Πρόβλημα για τον Γκαλίτσιο, 7ο λεπτό, τον βλέπουμε πεσμένο στο τερέν. Όρθιος και ο κύριος Αγγελίνας, ο λόγος στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Αργυρόγλου. Καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και ηρεμία στο παιχνίδι ζητά ο Μάκης Αγγελίνας, που παράλληλα ζητά από τους παίκτες του να ανέβουν πιο ψηλά για να μην δουν τόσο χώρο στην ομάδα του Πανιωνίου. Οδηγίες από τον Κένινγκ. Και ο Κλέιτον στη σέντρα. Βγαίνει ο Κένινγκ. Μάκος απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Αραβίδη. Την άλλη πλευρά ο Μπρέσκα. Η παλιά του Αραβίδη δεν περνάει για τον Σλοβάκο. Ο Γκαλίτσιος και μείνει πίσω. Κάνει την παλιά για τον Καλατζή. Κατεβάζει ο Μπερτέ. Μανιάτης. Καλή κυκλοφορία της μπάλας και καλός ρυθμός στο παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Αν μη τι άλλο, δίνει ένα στίγμα για τους συλλάθρους που είναι στο γήπεδο και για όλους εσάς που παρακολουθείτε τηλεόραση ότι λογικά θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανοιχτό από τις δύο ομάδες. Άλλωστε το έχει δείξει και η Λάρισα με την οτροπία που έχει περάσει ο Δόνη στην ομάδα του ότι παίζει ανοιχτά. Βλέπουμε τον Αλονεύτη στην αντεπίθεση. Κύπριος με τα αριστερό, η παλιά του. Ο Καλατζής δεν μπορεί να προλάβει. Εδώ ο Στάτης Αλονεύτης. Η επιλογή σήμερα με τον Κύπριο αριστερά. Και ο Κένινγκ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πανιώνιος Λάρισα 1-0 από το τρίτο κιόλας λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια Φερνάντες που ευνηδίασε τον Κοτσόλη και τους αμυντικούς. Εντυπωσιακή παρουσία των οπαδών των δύο ομάδων και εκρηκτική παράλληλα και οι Λαρισαίοι έχουν δώσει εδώ ένα εντυπωσιακό παρόν. 800 φίλαθλοι της Λάρισας είναι στο γήπεδο. Ακούμε και το τραγούδι των οπαδών του Πανιωνίου. Δεν πέρασε η παλιά από το Γουντουλάκι. Στη συνέχεια ο Κλέιτον για τον Καλατζή. Κοντά το Πλέτς. Γυρίζει ο Καλατζής. Κατεβάζει πολύ ωραία ο Μανιάτης. Κυνηγάει τη φάση ο Αραβίδης. Νταμπίζας με τον Κοτσόλη. Στο 10. Στο 10ο λεπτό. Έχει μείνει offside. Ο Αραβίδης από την προηγούμενη φάση. Το βλέπετε εδώ. Γκίκας. Η επιλογή σήμερα στα χαφ από τον Δόνη, ο Δημήτρης Γκίκας. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Φερνάντες που έχει ενθουσιάσει έτσι κι αλλιώς τον κόσμο. Τον γκολ πέτυχε και παίρνει το χειροκρότημα σε κάθε ενεργειά του. Γκαλίτσιος πέταξε την μπάλα μακριά χωρίς συνέχεια. Είδατε για λίγο τον σκόρερ. Κόντρα στη μεσαία γραμμή με τον Ενσαλίβα να βγάζει μια παλιά. Πολύ ωραία ενέργεια του Κλέιτον. Μέγας τεχνίτης ο Βραζιλιάνος. Θέλει να αλλάξει με τη μία με τον Καλατζή. Επιμένει. Απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Γιατί για λίγο το Σπυρόπουλο να έχει έρθει σε ρόλο χάφ εκεί. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Στουρνάρα. Εδώ ο Εύαντ Λίνεν. Πάντα με τις σημειώσεις του. Γνωστό από τη θητεία του στο γερμανικό πρωτάθλημα. Στο 11ο λεπτό. Προσπάθεια και το φάουλ βέβαια. Πέρ του Πανιωνίου. Εδώ τα λέει ο Κουκουλάκης.
για τον Αραβίδη, το φάουλ του Γκίκα, στην τρίτη συμμετοχή του Δημήτρη Γκίκα στο πρωτάθλημα φέτος. Ακόμη παρατηρούν προσέλευση του κόσμου. Έτσι, Γιώργο, Αργυρόγλου. Ακριβώς είναι και πρέπει να ξεπερνούν τις 6.000 αυτή τη στιγμή οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων που βρίσκονται στο γήπεδο. Περίπου 2.000 οι φιλοσοφοί. Το σημαντικό, νομίζω, Γιώργο, και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ήρθαν να δουν ποδόσφαιρο. Είναι ότι έχουν να δουν ποδόσφαιρο και δεύτερον, ειδικά οι οπαδοί του Πανιωνίου στηρίζουν απόλυτα την προσπάθεια που γίνεται. Καθώς μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν έχει νίκη ακόμη, έχει μόλις 3 βαθμούς. Και θα μπορούσε, υποτίθεται, με την κατεστημένη νοοτροπία να έχουν απογοητευτεί κάποιοι. Βλέπουν όμως από την άλλη πλευρά, Γιώργο, και αυτό είναι το θετικό, πολλά νέα παιδιά, Έλληνες, να μπαίνουν στην ομάδα. Ο κύριος Λίνεν έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα ότι δεν φοβάται να βάλει νέα παιδιά. Και παράλληλα, να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι όπως δήλωσε ο ίδιος, ψάχνει για τον Ιανουάριο στη μεταγραφική αγορά να ενισχύσει την ομάδα του, έχει ήδη εντοπίσει τα κενά. Και ένα ακόμη στοιχείο, παρακολουθεί ακόμα ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο δεν νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολλοί προπονητές στην επαγγελματική κατηγορία. Παρακολουθεί τους αγώνες της δεύτερης ομάδας του Πανιωνίου, τους αγώνες των τμήματων υποδομής των ομάδων των νεαρών, των πιτσιρικάδων. Και παρακολουθεί γενικότερα ποδόσφαιρο, ό,τι γίνεται σε όποια κατηγορία, δηλαδή όταν υπάρχει χρόνος, βέβαια, έτσι. Πέρασε μπάλα από τον Αραβίδη, ο Διονύσης Τρούμπος έχει το λόγο. Ναι, ήθελα να προσθέσω, Γιώργο, σε αυτά που λέτε, ότι ουσιαστικά τα πάντα ξεκινούν από την νοοτροπία, όπως είπε στην αρχή, της διοίκησης των δύο ομάδων, έτσι, των διοικήσεων των δύο ομάδων, που δίνουν το ελεύθερο στους προπονητές να δημιουργούν αυτό το οποίο πραγματικά θέλουν. Σωστό. Εδώ ο κύριος Αγγελίνας, που σήμερα αντικαθιστά τον Γιώργο Δόνη, που είναι τιμωρημένος, στον πάγκο της Λάρσας. 13ο λεπτό, 1-0 από το 3ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη για τον Πανιόνιο. Η μπαλιά χωρίς τύχη τελικά για τους Λαρισαίους, που δεν έχουν δημιουργήσει μια ευκαιρία ως τώρα. Επιθετικά είναι νοθροί, χωρίς εμπνεύσεις. Δεν έχει συνεργασία καλή ως τώρα ο Καλατζής με τον Κλέιτον. Μην ξεχνάμε ότι ο Πλέτς και ο Μπερτέ, δύο πολύ καλά σεντερμπακ, έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα ο Βενέτης ρισκάρει, ενώ έβγαινε ο Κοτσόλης και ζήταγε την μπάλα. Και ο Πανιόνιος πίεσε και παίρνει την κατοχή της μπάλας. Μια γκρίνια στην άμυνα της Λάρισας για την προηγούμενη φάση. Ο Κοτσόλης ζήτησε την μπάλα από το συμπαίκτη του. Το πλάγιο με το Σπυρόπουλο. Να, η προσπάθεια με στην περιοχή του Κουδουλάκη πέφτει χωρίς συνέχεια στο 14. Κεφαλιά του Πλέτς, Καλατζής. Ενσαλίβα, πολύ θετικός ο Καναδός. Πλέτς για το Σπυρόπουλο. Γκουνδουλάκης. Απομακρύνει ο Στουρνάρας. Αλωνεύτης. Βασιλά. Μπάλα από τον Γκίκα προς τα πίσω. Νταμπίζας. Βγαίνει πιο γρήγορα ο Μπερτέ από τον Κλέιτον. Μπρέσκα. Φερνάντες. Μανιάτης, κυκλοφορία μπάλας χωρίς τέλος, καλό από τους γηπεδούχους στο 15 από την πάσα του Μπερτέ. Κοιτάξτε το Γουδουλάκι νωρίτερα, φάνηκε πιο πολύ να εκβιάζει μια απόφαση του διαιτητή, τουλάχιστον αυτό δείχνει το replay. Η κόντρα πάλι από μια δράνεια στην άμυνα του Πανιωνίου, μπερδεύονται και τώρα η Λάρισα πιέζει παραλίγο να αποσπάσουν την μπάλα. Η Λαρισέη σε μια κακή συνεργασία των παικτών του Πανιωνίου μέσα στην περιοχή του Κένινγκ. Για να δούμε και από άλλη κάμερα. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέατρο εδώ από πλευράς Γουδουλάκη, από ό,τι φάνηκε στην φάση του replay. Θα μπορούσε να έχει δεχθεί και κίτρινη κάρτα. Το δεύτερο replay ήταν ακόμη πιο διαφωτιστικό. Φερνάντες. Αφήνει ο Μάκος. Βλέπει το Σπυρόπουλο. Πολύ κινητικότητα από τους γηπεδούχους. Η ομάδα του Πανιωνίου με τον Φερνάντες, την παλιά για τον Γουδουλάκη, που είναι ένας παίκτης, νομίζω, κλειδίστρανα του Πανιωνίου. Έρχεται πίσω από τους επιθετικούς και μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Τον βλέπετε εδώ, το νούμερο 20, αλλάζει μπάλα, προωθείται όμως και συχνά στην επίθεση. Τον είδαμε προηγουμένως να πέφτει στην περιοχή. Φερνάντες. Μανιάτης. Φάουλ του Μπασιλά. Πήρε πόδια του αντιπάλου του. Ο λόγος στο ρεπόρτερ μας, το Διονύση Τρούμπο. Αυτό που ζητάει ο κύριος Λίνεν συνεχώς είναι από τον Μπρέσκα να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και να βρίσκεται λίγο πιο κοντά στον Καρνατές, ώστε να μπορούν να συνδυάζονται τεχνίτες και οι δύο. Άλλωστε και από τον Γουνδουλάκη να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες.
Μπρέσκα ακόμη δεν έχει φανεί. Πολλές φορές πέφτει πάνω στον Φερναντές, σαν να κινούνται στον ίδιο χώρο ακριβώς, γιατί ο Αργεντίνος έρχεται πάνω στη γραμμή. Τώρα εκτελεί το φάουλ με τα αριστερό και πάλι, όπως και στη φάση του γκολ. Σπυρόπουλος. Πολύ δυνατή παλιά για τον Μπερτέ. Είχε προωθηθεί. Εδώ ο Σπυρόπουλος. Και ξανά ρεπορτάζ από τους αδέλφους μας, Διονύση. Γιώργο, αυτό που είπες είναι σωστό. Είναι πολλές φορές ο Μπρέσκα με τον Φερναντές δείχνουν να βρίσκονται στην ίδια θέση. Ο Μπρέσκα γνωρίζει ότι έχει τη δεξιά πλευρά δική του. Το θέμα είναι ότι ο Φερναντές κινείται σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου με αποτέλεσμα να μπερδεύει τον Μπρέσκα. Ως τώρα έχει έρθει πιο πολύ δεξιά από τους. Να η παλιά εδώ για τη Λάρισα για τον Καλατζή. Τελευταία στιγμή κεφαλιά του Πλέτς σε μια πολύ επικίνδυνη παλιά που έγινε από τον Αλονεύτη. Επιμένει η Λάρισα. Κακή επιλογή στο τέλος από τον Στουρνάρα. Η μπάλα out. Το Κένινγκ χωρίς πρόβλημα. Επίσης το 18ο λεπτό, Δικόζης, πρώτο σκόρερ της Λάρισας φέτος. Κοιτάξτε τον γκολ από το τρίτο κιόλας λεπτό, πώς έστειλε την μπάλα ο Φερνάντες στα δίκτυα. Πολύ απλά, με το αριστερό και στη συνέχεια εγκρίνια για την φάση από τους παίκτες της Λάρισας. Φερνάντες, Βασιλά, Μάκος. Το χώρο του κέντρου σαφώς έχει την υπεροπλία τώρα ο Πανιώνιος. Και εδώ είναι το μυστικό της καλής κυκλοφορίας μπάλας. Φάουλ στο Μάκο. Νομίζω ότι αργότερα ο κύριος Κουκουλάκης θα πρέπει να δείξει κάποια κίτρινη σε αυτή την περίπτωση. Ο Γουνδουλάκης δεν μπόρεσε. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Ηρακλείο της διαιτητής πέφτει τώρα στον Μάκο που έχει τραυματιστεί. Ο Πλέτς του λέει για τη φάση. Ο Γκίκας είναι ο δράστης. Και ο αρχηγός του Πανιωνίου, ο Μαρσέλο Πλέτς, τα λέει με τον Κουκουλάκη για την περίπτωση αυτή. Κοιτάξτε πώς πάει ο Γκίκας. Πολύ επικίνδυνα. Εδώ κάνει σοβαρό λάθος ο Κουκουλάκης που δεν δείχνει κίτρινη κάρτα. Κλασική περίπτωση κίτρινης κάρτας. Πολύ επικίνδυνη προβολή. Μανιάτης Μπερτέ. Έλεγχος του παιχνιδιού από τον Πανιώνιο. Σαφώς πολύ καλύτερη ομάδα της Νέας Μήνης από τη Λάρισα, βοηθήθηκε ψυχολογικά και από τον γκολ. Παλιά για τον Αραβίδη, δεύτερη από τον Μάκο, κυνηγάει ο Μπρέσκα, γυρίζει ο Βενέτης προς τον Κοτσόλη. Ο Βενέτης κινήθηκε πολύ γρήγορα. Ο Μπρέσκα εδώ ήταν σε ρόλο 4. Παλιά από τον Βασιλά. Βλέπετε τα προβλήματα, είναι ορατά στην ανάπτυξη της Λάρισας. Δεν ολοκληρώνουν τις φάσεις οι Λαρισαίοι. Η τελική τους ενέργεια είναι κακή και δεν έχουν δημιουργήσει σοβαρή ευκαιρία ως τώρα στην περιοχή του Κένινγκ. Τα μπίζας προς τα πίσω πήγε η μπάλα. Δεν πρόλαβε ο Σπυρόπουλος από την παλιά του Ενσαλίβα. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Κύριος Σταματόπουλος, ο συνεργάτης του Evan Linen, φωνάζει στον Κένινγκ να βγαίνει πιο μπροστά στην περιοχή του, να είναι κινητικός, ναι, να πηγαίνει πιο μπροστά, να βγάζει την ομάδα του μπροστά. Αλονεύτης με τον Κλέιτον που δεν έχει φανεί. Γκίκας. Παλιά χωρίς τύχη από τον Δικόζη. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Τελικά φάουλ. Περάσαν το 20 λεπτό. Στο βάθος ο Δημήτρης Γκίκας. Παλιά του Αλονεύτη. Σπυρόπουλος. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Και κλασικός αριστεροπόδαρος. Είναι εντύπωση ότι μπορούμε να μιλάμε για το μελλοντικό αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας. Παλιά του Σπυρόπουλου. Ο Μπρέσκα διεκδικεί το πλάγιο. Είναι για τον Πανιώνιο. Ο Γκαλίτσιος βρήκε την μπάλα. Εδώ η αγκριματική της ομάδας της Λάρισας. Γρήγορη εκτέλεση. Μάκος. Ωραία ενέργεια και ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Πέφτει ο Κοτσόλης. Κλέβει την μπάλα και
επιμένει για την ομάδα του Πανιωνίου, ενώ έχει φαίνεται βγει μπάλα out. Ο Γουδουλάκης ήταν στη φάση, το 24 λεπτό. Τι σημαίνει out, νομίζω ότι αν... Θα δούμε. Το σουτ του Μάκου, επέμβαση από τον Κοτσόλη, για να δούμε εδώ. Τσιμπάει την μπάλα, ο Γουδουλάκης δεν φάνηκε συνέχεια. Αν την έβγαλε ο Γουδουλάκης βέβαια ήταν, καθώς ο Κοτσόλης δεν φάνηκε να βγάζει την μπάλα εκτός. Ήταν εντυπωσιακή επέμβαση του Στέφανου Κοτσόλη πάντως. Στο 24ο λεπτό, πάλι ο Πανιώνιος. Μπρέσκα και Κοτσόλης. Κοιτάξτε τη φάση από άλλη κάμερα και πάλι. Εδώ με το ένα χέρι, δύσκολη επέμβαση του Κοτσόλη. Προφανώς η μπάλα βγήκε στη συνέχεια από το Μοντουλάκι. Μάλιστα. Εικασία κάνουμε βέβαια, καθώς είδαμε όλη τη φάση μέχρι το σημείο που κλέβει εκεί ο Γουδουλάκης την μπάλα. Δεν είδαμε αν βγήκε out ή όχι. Ερμηνεύουμε την απόφαση του διαιτητή. Ενσαλίβα. Πολύ καλή απόδοση της ομάδας Πανιωνίου τώρα. Γουδουλάκης, ωραία τρίπλα πάνω στον Βασιλά. Το λέγαμε στα αρχή ότι ο Γουδουλάκης είναι παίκτης κλειδί σήμερα για τον Πανιώνιο. Ελεύθερος πίσω από τους επιθετικούς, κάνει πολλή δουλειά. Τον βλέπετε εδώ. Και έχει και την εντολή από τον Λίνεν, όπως ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπόρτερ μας. Να μας λέει να παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι μες στις φάσεις. Φερνάντες, ο σκόρερ. Στο 24ο λεπτό. Καλά χτυπήματα της μπάλας, έβγαλε ο Κίκας. Ξανά ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Σπυρόπουλος. Παλιά από τον Πλέτς. Ενσαλίβα. Ο Τεράκης στο χώρο του κέντρου, Καναδός. Είναι πολύ τρέξιμο σε όλο το γήπεδο. Χάνει ο Κλέιτον, φάουλ από τον Φερνάντες. Γρήγορη εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο. Βασιλά. Μπορούσε να προλάβει ο Δικόζης. Η μπάλα βγήκε. Πλάγιο. Το ίδιο σκηνικό από την αρχή του αγώνα. Με τον Πανιώνιο να έχει την υπεροχή. Καλή κυκλοφορία μπάλας. Ευκαιρία με τον Μάκο εκτός από τον γκολ που έχει πετύχει. Η Λάρισα εγκλωβισμένη, χωρίς εμπνεύσεις και χωρίς καλή τελική ενέργεια. Κλέιτον. Ούτε τώρα, βλέπετε. Κάνει κεφάλαιο ο Βραζιλιάνος. Τι λέει ο Αγγελίνας Γιώργο Αργυρόγλου στους παίκτες του? Είναι εκνευρισμένος. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Προσπαθεί να ξυπνήσει τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας. Εντοπίζει κάτι συγκεκριμένο που έχει καταλάβει? Στην άμυνα. Το πρόβλημα υπάρχει στην άμυνα, όπου γίνονται επιπόλαια λάθη. Αστεία διώχνουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και μια επιλογή που χωράει συζήτηση. Χωράει συζήτηση, συγγνώμη. Του Γκαλίτσιο αριστερά σήμερα. Δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι ο Γκαλίτσιο βεβαίως είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Εδώ έκανε φάουλ. Δεν γνωρίζω. Δεν παίζει στην θέση αυτή. Όχι, ο Γκαλίτσιο είναι δεξιά. Είναι κεντρικό μπακ. Ή κεντρικό μπακ ή δεξιά. Ή δεξιά ή κεντρικό μπακ. Αλλά από εκεί και πέρα τα αστεία λάθη της άμυνας έχουν προβληματίσει σίγουρα τον Μάκη Αγγελίνα. Προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να διορθώσει κάτι. Δίνει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Ζητά περισσότερη πίεση και πιο ψηλά. Δεν θέλει ο Πανιώνιος να κλείσει στα καρέ την Λάρισα. Να δούμε το φάουλ με το Φερνάντες. Και πάλι η μπάλα προς τα πίσω, κόρνερ από τον Βασιλά. Στο 26ο λεπτό. Εδώ ο Βασιλά. Οι οπαδοί του Πανιωνίου ζητούν δεύτερο γκολ από την ομάδα τους. Πανιώνιος έχει κερδίσει το κόρνερ, να το εκτελέσει ο Μάριο Μπρέσκα. Τέλεσε από το Σλοβάκο, δεν μπορεί να πιαστεί μπάλα εν σαλίμπα. Βγάζει ο Αλονεύτης στα κουτουρού θα έλεγα. Κυνηγάει ο Κλέιτον, εντυπωσιακά ο Βραζιλιάνος. Καταπληκτική ενέργεια.
Θέλει να περάσει την μπάλα, έκανε το δύσκολο εκεί. Φερνάντες έκλεψε. Δεν μπόρεσε ο Καλατζής. Εδώ ήταν βέβαια μια εξαιρετική ενέργεια του Κλέιτον από την οποία ξεκίνησε η αντεπίθεση της Λάρισας. Δεν είχε τελικά την καλύτερη δυνατή επιλογή στο τέλος. Αλωνεύτης. Η μπάλα για τον Πανιόνι. Ξανά, είδατε τι έκανε ο Κλέιτον. 3 λεπτά για το ημίωρο στο παιχνίδι. Εδώ Σίλβα Κλέιτον. Μεράστα μαλλί. Πλέτς. Μανιάτης. Και το όνομα του Λίνεν, ενώ έχουν απλώς και ένα πανό στα γερμανικά οι οπαδοί του Πανιωνίου που λέει Εύαλτ είσαι ένας από μας. Μάλιστα, εντυπωσιακό από τους φίλους του Πανιωνίου για τον γερμανό προπονητή τους, τον οποίο έχουν ήδη βάλει μέσα στην καρδιά τους από ό,τι βλέπουμε. 28 λεπτό ο Νταμπίζας γυρίζει, κάποιο ρίσκο, Κοτσόλης πάνω στον Νταμπίζα. Εδώ άλλο ήθελε να κάνει, άλλο έκανε. Ο Γιώργος Αγιρόλο έχει τον λόγο, ενώ η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Αλωνεύτης. Ακούμε Γιώργο. Ο Μάξ Ακυρίνας βλέπει τα προβλήματα, έδωσε εντολή να σηκωθούν τρεις ποδοσφαιριστές για ζέσταμα. Χλωρός, Χατζηλιώτας και Βενετίδης. Πάει τώρα πίσω από την εστία του Πανιωνίου για ζέσταμα. Εδώ να ξέρεις, έχεις εντοπίσει κάπου τον Γιώργο Δόνη. Είναι πίσω ακριβώς από την εξέδρα. Είναι πίσω ακριβώς από την εξέδρα. Υπάρχει συνεννόηση με τον πάγκο της Λάρισας. Πίσω από τον πάγκο είναι. Ναι, πίσω. Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Πίσω από τον πάγκο στην εξέδρα, δηλαδή που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον πάγκο. Υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στον Αγγελίνα και τον Γιώργο Δόνη. Λογικό. Είδαμε και τον Λίνεν για λίγο που είναι πάντα εκρηκτικός. Κλέβει ο Φερνάντες. Θερμό χειροκρότημα από τους οπαδούς Πανιωνίου για την ομάδα τους. Εδώ ο Λίνεν, τον οποίο όσοι παρακολουθούν γερμανικό ποδόσφαιρο έχουν δει τα προηγούμενα χρόνια πώς αντιδρά στον πάγκο. Πάντα ο ίδιος και σαν παίκτης ήταν έτσι εκρητικός και στη σχέση του αιρετικός σε ορισμένα θέματα που διέπουν και το ποδόσφαιρο και τους κανόνες του και στη σχέση του με το κατεστημένο στη Γερμανία. Αυτά βέβαια είναι θέματα μιας γενικότερης συζήτησης. Αλλά δεν είναι τυχαία η συμπεριφορά του και εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ εκφραστικός άνθρωπος. Ζήτη τη δουλειά, την αγαπάει. Και υπήρξε μεγάλο χαφ με την ομάδα της Gladbach. 30 λεπτό, ακούμε τον Γιώργο Αγγυρόγλου. Γιώργο, τι τρέχει. Ικανοποιημένος ο Αγγελίνας από την προηγούμενη προσπάθεια του Κλέιτον. Του ζητά να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Μόνος του όμως, πώς θα κάνει το παιχνίδι μόνος του εκεί. Σίγουρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεσαία γραμμή, Γιώργο, για τη Λάρισα. Βλέπουμε πάλι απώλεια της μπάλας. Ο Δικός δεν έχει φανεί καθόλου τώρα, που κατά τεκμήριο είναι και ο πιο μπαρουτοκαπνισμένος, να το πω έτσι, έμπειρος. Και τον βλέπω να έρχεται προς τη μεσαία γραμμή, να αρχίσει να ζητάει περισσότερο μπάλα ο Δικός. Να ο Κλέιτον. Πάντως τα λάθη, Γιώργο, οφείλονται και στην πίεση του Πανιωνίου. Μανιάτης. Μπάλα πλάγια. Το ημίωρο ακριβώς του αγώνα. Γιάννης Μανιάτης, μόλις τα 20. Πολύ ωραίο κόλπο εκεί του Ενσαλίβα, εντυπωσιακή ενέργεια. Σπυρόπουλος. Κυκλοφορία μπάλας, υποδειγματική από τους παίκτες Πανιωνίου. Σπυρόπουλος στην παλιά, κόντρα. Corner. Άλλαξαν την μπάλα εντυπωσιακά 5 φορές παίκτες του Πανιωνίου. Οι παίκτες Λάρισας απλώς παρακολουθούσαν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ως τώρα υστερήσας από τους γηπεδούχους. Corner με τον Πρέσκα. Προσπαθεί να διώξει εκεί. Χωρίς επιτυχία ο Νταμπίζας, δεν μπόρεσε ο Μπερτέ, επιμένει ο Πανιόνιος, κόντρα πιο ψηλά από τον Κοτσόλη, θέλει την μπάλα στα δίχτυα για τον Πανιόνιο, κάνοντας το 2-0 ο Ενσαλίβα. Ο Καναδός σκοράρει σε μια άστοχη έξοδο του Κοτσόλη στο 31ο λεπτό.
2-0 για τον Πανιόνιο με τον Καναδό. Έκανε εντυπωσιακό άλμα πάνω από το σώμα του goalkeeper της Λάρισας. Εκρηκτική ατμόσφαιρα στη Νέα Σμύρνη, επιβράβευση για τον Πανιόνιο για την καλή του απόδοση. Σε αυτή την περίπτωση ο Κοτσόλης χάνει τη φάση καθαρά. Ο Ενσαλίβα σκοράρει. Κοιτάξτε πόσο ψηλά πηδάει εδώ και νικάει τον goalkeeper της Λάρισας στον αέρα. Μάλιστα. Γύρισε ο Αραβίδης, ο Γκίκας είχε αδρανήσει. Ξανά τον γκολ. Πρώτο γκολ του Καναδού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω το σκόρ αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Υπάρχει κάποια νευρικότητα τώρα. Ακόμη μια φορά βλέπετε. Νομίζω ότι κάνει το άλμα σε λάθος χρόνο. Ο Κοτσόλης χάνει τη φάση καθαρά. Ενώ στη συνέχεια πήρε κίτρινη ο Μάκος για τον Πανιόνιο. Αν μη τι άλλο, πάντως ο Ενσαλίβα κάνει εκπληκτικό επιτόπιο άλμα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ ο μεγαλομέτωχος της ομάδας του Πανιονίου, ο κύριος Τσακίρης, χαμόγελα στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιόνιος βάζει τις βάσεις για την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Εδώ σκόρερ. Να δούμε το φάουλ για την Λάρισα. Σημειώνει με την κίτρινη στον Μάκο. Με κατεβασμένα χέρια η Λάρισα ως τώρα έχει δεχθεί δύο γκολ από τον Πανιόνιο. Κλέιτον. Άνετα ο Κένινγκ. Μπρέσκα. Παλιά ο Γουδουλάκης κινήθηκε σε άλλη κατεύθυνση. Μπάλα για τη Λάρισα. Όλος ο κόσμος ενισχύει την ομάδα του Πανιονίου. Όρθιοι πολλοί φίλοι της ομάδας Νέας Μήνης. Ταμπίζας. Πλέτς. Κλέιτον με το αριστερό. Πήρε φάλτσα. Μπάλα. Μακρύθηκε. Και στο βάθος ο παδί του Πανιονίου. Όπως είδατε. Εδώ ο Κοτσόλης έχασε καθαρά τη φάση στο γκολ του Πανιονίου από το άλμα του Ενσαλίβα και την δική του άστοχη έξοδο. Έντεκα λεπτά για τη λήξη πρώτη μηχρόνου. Έχασε την μαχή ο Βενέτης, έκανε φάουλ στον Αραβίδη. Αμίλητη οπαδή της Λάρισα στο πέταλο πίσω από την εστία του Κοτσόλη. Η ομάδα τους δεν πραγματοποιεί καλή εμφάνιση. Τους βλέπετε εδώ αμήχανους. Έχει δεχθεί δύο γκολ η Λάρισα. Η ομάδα που είναι ως τώρα αίτητη στο πρωτάθλημα μαζί με τον Άρη. Φερνάντες. Μπερτέ και κοντά του ο Μπρέσκα. Η κομπίνα του σου του Μπερτέ βρήκε πάνω στον αλωνεύτη. Λάθος στην άμυνα του Πανιονίου το σουτ από το Γουντουλάκι στο 35. Ρεπορτάζ από τον πάγκο του Πανιονίου, Διονύσης Τρούμπος. Ο Λίνεν πρέπει να έχει το ίδιο επιτόπιο άλμα με τον Ενσαλίβα μετά τον γκολ για να πανηγυρίσει το 2-0 και χαρακτηριστικό του πόσο πολύ θέλουν τη νίκη και την καλή εμφάνιση βέβαια οι άνθρωποι του Πανιονίου είναι ότι αμέσως μετά το 2-0 φώναζε ο Λίνεν ότι θέλει κι άλλο γκολ. Έχει σταματήσει φάση νωρίτερα. Η μπάλα είναι στον Πανιόνιο από υπόδειξη του βοηθού. Το offside. Συνέχεια με τον Πλέτς. Θυμίζουμε στο τρίτο λεπτό και στο 32ο Φερνάντες και Ενσαλίβα, οι δύο από τους έξι ξένους της εντεκάδας του Πανιονίου, είναι η σκόρερ του αγώνα. Ξύπνησαν και οι οπαδοί της Λάρισας και αρχίζουν να έχουν και αυτή τη δική τους καλή παρουσία στην κερκίδα, καθώς νομίζω ότι τους τσίγκλισε κάτι από τους
παντού στο γηπεδούχο. Έτσι είναι αυτά. Η μάχη της εξέδρας έχει και τους δικούς της κανόνες. Τα συνθήματα καμιά φορά προκαλούν αντίδραση. Καλατζής. Γύρισμα από τον Πλέτς. Κένιγκ. Μπροστά του ο Αλονεύτης. Έκανε λάθος. Είχε μείνει ο Αλονεύτης, δεν κυνήγησε τη φάση καθώς ήξερε ότι είναι σε θέση offside. Μανιάτης για τον Μπρέσκα. Νταμπίζας με τον Σλοβάκο που έχει πάρει καλή θέση. Εκεί μπερδεύεται όμως. Μπασιλά. Έχασε ο Κλέιτον. Μπρέσκα. Κοντά του ο Φερνάντες. Ωραίες ενέργειες από τον Φερνάντες. Μπρέσκα. Μάκος για τον Φερνάντες. Βλέπετε τι κυκλοφορία μπάλας από την ομάδα του Πανιωνίου. Δύσκολο εκεί που πήγε να κάνει ο Αργεντίνος. Δεν πέρασε από τον Καλίτσιο. Να το γύρισμα τώρα και η ευκαιρία για τον Πανιόνι. Εκπληκτική επέμβαση στο σούτ του Μπρέσκα από τον Κοτσόλη που αποσόβησε το 3-0 στο 38. Βολίδα από τον Σλοβάκο μετά το γύρισμα του Μανιάτη. Εδώ βλέπετε 1-2 Μανιάτη Μπρέσκα. Πολύ ωραία ενέργεια. Στο τέλος το σούτ από τον Μπρέσκα και η επέμβαση από τον Κοτσόλη που και τώρα μαζεύει την μπάλα. Εντυπωσιακό παιχνίδι. Η απουσία του Κατσιαρού σήμερα που υποχρέωσε τον Δόνη να έχει θυσιάσει τον Καλίτσιο, να τον έχει βάλει στα αριστερή πλευρά. Το λέγαμε και νωρίτερα, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Πανιωνίου, καθώς από αυτή την πλευρά τουλάχιστον η Λάρισα έχει πολλά προβλήματα. Ο Καλίτσιος πρώτη φορά παίζει αριστερά και πολλές φορές έχει γίνει βορά στις ορέξεις των παικτών του Πανιωνίου. Θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά στην αποστολή είναι ο Βενετίδης, αλλά δεν είναι έτοιμος να παίξει σε μεγάλο μέρος του αγώνα τουλάχιστον. Ξανά κοιτάξτε το σούτ του Μπρέσκα, την επέμβαση του Κοτσόλη. Πολύ κοντά στο 3-0 ο Πανιώνιος. Μονόλογος των γηπεδούχων, ο λόγος των ρεπόρτερ του Σούπεσπο και βέβαια εδώ για του λόγου του αληθές. 6 τελικές ενέργειες από πλευράς Πανιωνίου, μόλις μία από τη Λάρισα. Οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση τα λένε όλα. Γιώργος, ακούμε. Γιώργος Αγγελόπουλος. Προσπαθεί ο Μάκης Αγγελίνας να διορθώσει την κατάσταση. Κάνει κάποιες ιστορικές αλλαγές. Πέρασε τώρα το Στουρνάρα από την αριστερή πλευρά και πήγε από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Λάρισας, ο Γκαλίτσιος. Μάλιστα. Ήταν αυτό το οποίο λέγαμε, Γιώργο. Δεν μπορούσε να αποδώσει αριστερά ο Γκαλίτσιος. Είχε βρεθεί εκτεθειμένος σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τώρα πήγε δεξιά. Αναθεωρούν τα πλάνα τους οι άνθρωποι στο τεχνικό team της Λάρισας μετά την εικόνα της ομάδας τους μέχρι τα 40 αυτά λεπτά του αγώνα. Μπρέσκα. Το πλάγιο από την παρέμβαση του Βαγγέλη Στουρνάρα που ήρθε αριστερά. Νάτος. Το 24 ετών. Παλιά στον Ηλυσιακό μαζί με τον Δόνη. Αραβίδης, πέρασε ωραία. Μπαίνει, τολμάει εκεί να περάσει μόνος του και κερδίζει το corner. Out. Μάλιστα, βρήκε τελευταίο αυτόν η μπάλα. Στο 40. Θα δούμε ξανά. Κοιτάξτε πόσο διεισδυτικός είναι. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Δεν είδαμε ακριβώς αν είχε μπάλα βγει από το δικό του πόδι. Το πρώτο λεπτό. Παλιά του Βενέτη. Τίποτα. Blackout της Λάρισα στο σημερινό παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Blackout για όλη την ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει κανείς ένα παίκτη που να έχει διασωθεί από το ναυάγιο της Λάρισα ως τώρα. Τέσσερα λεπτά για τα 45. Ταμπίζας. Μάκος. Πολύ καλό παιχνίδι από τον νεαρό. Σπυρόπουλος, Μάκος. Πήγε να κάνει για ένα τακουνάκι. Γκαλίτσιος.
εδώ και 3 λεπτά στη φυσική του θέση. Έχασε την μπάλα. Το πλάγιο για τον Πανιόνιο. Ένα πέσιμο και φάουλ για τον Πανιόνιο. Το κερδίζει ο Κουντουλάκης του 42. Κοιτάξτε, τράβηγμα της φανέλας από το Βενέτη, καθαρό μπροστά στα μάτια του κύριου Κουκουλάκη. Φάουλ και νέα επικίνδυνη κατάσταση. Τα φάουλ 11 από πλευράς Λάρισας. Σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με την ομάδα του Πανιωνίου. Ο Μπρέσκα κοντά στην μπάλα. Συναγερμός στην περιοχή του Κοτσόλη. 42 λεπτό. 2-0 στη Νέα Σμύρνη. Τελικά κάνει σουτ ο Φερνάντες, μάλιστα. Από εκεί το σημείο θέλησε να εκτελέσει απευθείας ο Αργεντίνος, να ευθυνδιάσει για μία ακόμη φορά τον Κοτσόλη, δεν θα κατάφερε αυτή τη φορά. Αραβίδης. Μουντουλάκης αμέσως. Περνάει μπάλα και τελευταία στιγμή ο Βενέτης, πρώτου Μπρέσκα σώζει την κατάσταση. Δεν είχε δει το Σλοβάκο να έρχεται από πίσω του. Σέντρα στη συνέχεια από τον Σπυρόπουλο. Μάκος, το σούτ απευθείας out. 43 λεπτό και ολόθερμο χειροκρότημα από τους οπαδούς του Πανιωνίου παίρνει η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Πολλοί από αυτούς είναι όρθιοι και αποθεώνουν την ομάδα του Λίνεν που τους προσφέρει αν μη τι άλλο υγεία στο παιχνίδι, κέφι, κινητικότητα και ήδη 2 γκολ στο ενεργητικό της. Για να δούμε αν θα είναι σήμερα η αγωνιστική όπου θα ξεσπάσει ο Πανιόνιος μετά από 6 αγώνες χωρίς νίκη. Βενέτης πάλι τρέχει να κλέψει ο Μπρέσκα. Σπυρόπουλος. Το πλάγιο από τον Κίκα. Αποκαμωμένοι. Σε κάποιες περιπτώσεις οι παίκτες Λάρισας δεν βρίσκουν λύσεις. Εδώ ο Μάριο Μπρέσκα. Έλεγες Γιώργο Αργυρόγλου ότι είχε 20 παίκτες για προθέρμανση ο Αγγελινάς προφανώς για το δεύτερο επίχρονο πλέον. Κοιτάζει προς εκείνη την πλευρά ο τεχνικός της Λάρισας. Βέβαια, τι αλλαγή να σκεφτεί τώρα στο ημίχρονο. Ναι, γιατί είμαστε στο 44. Τελειώνει ούτως ή άλλως το πρώτο ημίχρονο, αλλά από την άλλη πλευρά τρεις αλλαγές δεν φτάνουν. Είναι πάρα πολύ άσχημη η εμφάνιση της Λάρισας. Είναι αρκετοί παίκτες. Σε κακή μέρα, ναι. Σε κακή μέρα, κάτω από το μέσο εδώ ώρο. Το φάουλ, συγγνώμη σε διακόπτω, βλέπουμε εμείς ένα φάουλ πολύ σκληρό από τον Μπερτέ νωρίτερα στον Καλατζή στον αέρα. Εδώ πολύ σκληρό φάουλ. Και να επιβεβαιώσω αν έδειξε κίτρινη ο διαιτητής ή όχι από τους ρεπόρτερ μας όταν μπορέσουν. Μάλλον δεν είδαμε να δείχνει κίτρινη. 45 λεπτό. Δεν έδειξε. Όχι, όχι, δεν υπήρξε κίτρινη. Κλέιτον. Ο Κένινγκ με γροθιές. Ο σκόρερ στο δεύτερο τέρμα, ο Ενσαλίβα απομακρύνει. Γκαλίτσιος. Βενέτης και βγει μπροστά. Προσπαθεί να γυρίσει τη θέση του. Μπαλιά του Μανιάτη, κυνηγάει ο Αραβίδης, δεν έχει βγει η μπάλα. Ανεβαίνουν τρεις από την άλλη πλευρά του Πανιωνίου. Ζητάει ο Μανιάτης. Στήριγμα στον Αραβίδη, σέντρα στη συνέχεια για τον Μάκο. Βγαίνει ο Κοτσόλης, το 45 ακριβώς. Ένα λεπτό καθυστέρηση θα κρατηθεί από το τέταρτο η ένδειξη του κύριο Τσαχιλίδη. Ζητούν φάουλ από τον πάγκο της Λάρισας και ίσως έχουν δίκιο εδώ στο μαρκάρισμα του Μπερτέ. Ο ανύψηλος, πολύ δυνατός ο ποδοσφαιριστής από το Μαλί. 29 ετών, σε Κου Μπερτέ. Φάουλ στον Αραβίδη. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Πλέον διαδικαστικά τα δευτερόλεπτα που κυλούν για να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Κύριος Κουκουλάκης σφυρίζει όχι για τελευταία φορά. Φάουλ, αλλά νομίζω ότι δεν θα αργήσει να σφυρίξει για το τέλος του πρώτου μηχρόνου.
καθώς βλέπετε ότι πληρώθηκε και το λεπτό του καθυστέρησης. Και προφανώς κρατάει κάποια εξτρά καθυστέρηση, ελάχιστη βέβαια, καθώς τώρα σφυρίζει πράγματι. Τέλος πρώτου μηχρόνου, Πανιώνιος Λάρισα 2-0 με θερμότατο χειροκρότημα των οπαδών της ομάδας Νέας Μήνης για τους παίκτες του Λίνεμ, που έχουν την απόλυτη κυριαρχία στο γήπεδο. Προηγήθηκαν νωρίς-νωρίς με το φάουλ του Φερνάντες στο τρίτο λεπτό. Με την απευθείας εκτέλεση πολύ έξυπνα από τον Αργεντίνο, άνοιξε το τείχος των παικτών της Λάρισας. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και στη συνέχεια στο 32 ο Ευσαλίβα παίρνει την κεφαλιά από τον Κοτσόλη που δεν βγήκε σωστά στη φάση και κάνει το 2-0. Είχε ευκαιρία και με τον Μπρέσκα στο 38 για τρίτο γκολ ο Πανιώνιος, που έχει επιβάλει το παιχνίδι του. Η Λάρισα αγνώριστη από. Σε σχέση με τις εμφανίσεις που έχουμε δει να παρουσιάζει ως τώρα στο πρωτάθλημα, καθώς παραμένει αίτητη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τον Γιώργο Αγυρόγλου, αν έχουμε τον χρόνο, μια απάντηση από το σκηνοθέτη μας θα ήθελα, για να δώσουμε και πάλι το λόγο στον Γιάννη Καραλή. Μία λέξη, Γιώργο. Μας έχουμε τον Σάκη Τσιόλη, τον προπονητή του Ιωνικού, ο οποίος βέβαια χτες υπέβαλε την παρέτησή του. Δεν έχει γίνει ακόμα δεκτή, θα υπάρξει συζήτηση με τον κύριο Καλέξη μετά το βράδυ. Αλλά μια και είναι Λαρισαίος, έχει αγωνιστεί στη Λάρισα και μια και είναι και προπονητής, θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω το τι έγινε. Είπα ότι η υποχώρησή μου ενδεχομένως από τον Ιωνικό να βοηθήσει στο να διορθωθεί η ψυχολογία και πολύ η νοοτροπία. Αυτό. Κατά τα άλλα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε τι είναι το καλύτερο. Το παιχνίδι Λάρισα δεν φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο σήμερα, τουλάχιστον ξεκίνημα. Άλλο πρόσωπο είχαμε δει από την ΑΕΠ. Σίγουρα από την αρχή ο Πανιώνιος πιέζει περισσότερο, έχει περισσότερη κίνηση και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Μάλιστα. Αν δεν αλλάξει το πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο Λάρισα, σίγουρα ο Πανιώνιος, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα εικόνα, είναι αυτός που είναι επικρατέστερος. Ο Πανιώνιος είναι η ζωή μου. Έχω από 16 χρονών παιδάκι, με 66 καταλαβαίνεις, μισό αιώνα Πανιώνιος. Μπορώ να μην πανηγυρίσω μια τέτοια εμφάνιση. Η σημερινή εμφάνιση είναι η καλύτερη μέχρι τώρα και πιστεύω ότι ο Πανιώνιος κάθε λίγο, σε κάθε αγώνα θα βελτιώνεται και θα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο? Η δύναμη που τρέχουν, η δύναμη που έχουν, η συνοχή στις γραμμές. Νωρίτερα μου είπατε για τα Ελληνόπουλα. Ναι, γίνεται και πολλή δουλειά καλή στις υποδομές και βλέπετε ότι είναι μια νεανική ομάδα η οποία συντοχρόνω θα βελτιώνεται. Είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ σήμερα και εγώ και όλος ο κόσμος, γιατί βλέπω ότι έχει έρθει και πολλοί κόσμος. Και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά σήμερα του Πανιωνίου. Θα ανακτήσετε το Πανιώνιος της δικής σας εποχής, μπορούμε να πούμε. Εντάξει, το Πανιώνιος. Είστε αισιόδοξος. Ο Πανιώνιος πάντα είχε πάντα καλή ομάδα. Και έβγαζε και παίκτες. Και έβγαζε και παίκτες πολύ μεγάλους. Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία και να πάμε πάλι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χάιτα και μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Λιγουρόπλο. Γιώργο. Αλήθειες από τον Στάθη Χάιτα, ζωντανή ιστορία του Πανιωνίου. Και βέβαια πολύ εύστοχα σχόλια για την εικόνα του Πανιωνίου που έσφιζε από υγεία στο πρώτο ημίχρονο. Προηγείται με 2-0 της Λάρισας με γκολ του Φερνάντες στο τρίτο λεπτό, του Ενσαλίβα στο 31. Και έχουμε δύο αλλαγές για τους Λαρισαίους που προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα τους και την απόδοσή τους στο γήπεδο. Δεν είναι στον πάγκο Δόνης, οι εντολές του όμως μεταφέρονται στους παίκτες από το Μάκη Αγγελίνα. Νέο πρόσωπο και επιστροφή στα γήπεδα. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο πάλι ένα κέρδος η επιστροφή του Στέλιου Βενετίδη, που τον βλέπουμε με το νούμερο 3 για την ομάδα της Λάρισας, όπως και για τη δεύτερη αλλαγή μιλώντας, η είσοδος του Χλωρού στο παιχνίδι. Δύο νέα πρόσωπα λοιπόν για τη Λάρισα που προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της στο γήπεδο, να κάνει κάτι, καθώς χάνει με 2-0, κινδύνευσε να δεχθεί και τρίτο τέρμα. Και ακούμε τον ρεπόρτερ του Σούπερ, τον κύριο Αργυρόλου, που παρακολουθεί την Λάρισα στον πάγκο. Άλλαξαν τα πρόσωπα, ναι Γιώργο, άλλαξαν τα πρόσωπα. Θέλει να αλλάξει και το σύστημα ο προπονητής της Λάρισας. Γι' αυτό θα δούμε τώρα ένα 4-3-1-2 πίσω από τους δύο επιθετικούς, ο Κλέιτον, μπροστά Χλωρός και Καλατζής. Ελπίζει βέβαια τώρα να πιέσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες η ομάδα της Λάρισας ο προπονητής, ο κύριος Αγγελίνας. Ενώ σαφώς έκανε αλλαγές που αλλάζουν και την εικόνα της άμυνας, γιατί υπήρχε το δεδομένο πρόβλημα στα αριστερή πλευρά. Μπρέσκα στη σέντρα για τον Μάκο. Κεφαλιά πάσα. Αναλαμβάνουμε επιστροφή του Στέλιου Βενετίδη στα γήπεδα. Ήταν η πρώτη φορά που είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λάρισας και μπαίνει στο παιχνίδι
δεν έχει κλείσει ακόμη τα 30 και πολλοί είχαν πιστέψει ότι μπορεί να μην βρει το δρόμο ξανά προς τα γήπεδα με σοβαρό τραυματισμό μετά τη ρήξη χιαστού και τις υποτροπές με άλλα προβλήματα στο γόνατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι φαίνεται να έχει πάρει και την διαβεβαίωση από τον Ότο Ρεχάγγελ ότι τον περιμένει να ξαναγίνει υγιής και να βρεθεί ξανά κοντά στην εθνική ομάδα. Ο Ρεχάγγελ, ο οποίος αντίστοιχα αντιμετώπισε και την περίπτωση Πατσατζόγλου, πολύ πιο δύσκολη βέβαια. Νάτος, ο Στέλιος Βενετίδης. Στην αριστερή πλευρά της ομάδας της Λάρισας, αλλαγή, νέο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Φαλιά του Ενσαλίβα, παλιά του Αλονέφτη, προσπαθεί ο Καλατζής. Υπάρχει μια σύγκρουση και ένας τραυματισμός από αυτή την προσπάθεια του Καλατζή. Ο Πλέτς έχει πέσει στο τερέν, εδώ ο Βραζιλιάνος που χτύπησε νομίζω στο πρόσωπο. Σε αυτή τη διεκδίκηση μαζί με τον επιθετικό της ομάδας Λάρισας. Εδώ, από τον αγκώνα του. Μάλιστα. Αγκωνιά δέχεται ο Βραζιλιάνος στο πρόσωπο και τον βλέπετε πεσμένο στο χόρτο. Αναγκαστική διακοπή στο μάτς στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Και ο λόγος στον Διονύση Στρούμπο για το ρεπορτάζ από πλευράς Πανιωνίου. Διονύση. Κάνοντας πράξη αυτό που λέμε, Γιώργο, ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο κύριος Λίλινεν δεν έχει κάνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν είναι στον πάγκο. Από τις λίγες ελάχιστες φορές που τον έχουμε δει ήρεμο από την αρχή του αγώνα, ακόμα και όταν η ομάδα κέρδιζε, του Πανιωνίου κέρδιζε με 2-0. Αυτός ήταν συνεχώς όρθιος να πω αυτό που. Ενώ εμείς βλέπουμε, Διονύση, συγγνώμη, τον Γιώργο Δόνη στα θεωρία στο γήπεδο της Νέας Μήνης να παρακολουθεί τον αγώνα Σκυθροπός. Την άλλη πλευρά ο Εύα Λίνεν, βεβαίως ο Δόνης τιμωρημένος, έχει δώσει τις εντολές του στον Μάκη Αγγελίνα στον πάγκο. Ολοκληρώνει τώρα τη φράση σου, ναι. Ότι έχει συμπληρώσει ήδη από το πρώτο ημίχρονο 2 σελίδες στο γνωστό μπλοκάκι του ο κύριος Λίνεν και έχει αλλάξει σελίδα προφανώς για το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο. Κοίταξε, από τη στιγμή που υπήρχε σχόλιο πέρσι για το μπλοκάκι του Solid, δεν είναι τίποτα η περίπτωση του Solid μπροστά στην περίπτωση του Λίνεν στο θέμα αυτό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που όλα τα χρόνια της καριέρας του δεν υπάρχει μάτς στην προπονητική του καριέρα που να μην έχει γεμίσει σελίδες από μπλοκάκια με σημειώσεις στην Γερμανία και το ίδιο κάνει και στην Ελλάδα. Γιατί σημειώνει και τα αρνητικά, αλλά σημειώνει και τα θετικά, έτσι. Δικόζης. Ο Πλέτς δεν έχει ξαναμπεί ακόμη στο γήπεδο. Περιμένει την εντολή σε λίγο. Τώρα φαίνεται να επανέρχεται ο Βραζιλιάνος, αρχηγός του Πανιωνίου, που δέχτηκε αγωνιά από τον Καλατζή σε προηγούμενη φάση. 2-0 στη Νέα Σμήνη, 50 λεπτό. Σε μια εντυπωσιακή βραδιά για την ομάδα Νέα Σμήνη, με υπέροχο ποδόσφαιρο στο πρώτο μήχρονο. Ξανά ο Πλέτς στο παιχνίδι. Σε λίγο βέβαια θα πάρει το OK. Και τυπικά από τον κύριο Κουκουλάκη δεν το έχουμε αντιληφθεί. Φωνάζουν από τον πάγκο και τώρα ο Ηρακλείο Τριζεριτή δίνει την εντολή να περάσει ο Βραζιλιάνος στο μάτς. Αλονέφτη στο κόρνερ. Αλονέφτης. Κεφαλιά από τον Μπερτέ. Μπρέσκα. Πάλα κατευθύνει την πλάγια. Ο Δόνης πέρασε πιο πίσω τον Κλέιτον. Έβαλε το χλωρό δίπλα στον Καλατζή. Να είναι πιο λειτουργικό το σχήμα. Εδώ ο χλωρός. Η ένταξή του και τυπικά στην ομάδα της Λάρισας πέρασε από 40 κύματα. Και με απόφαση της FIFA τελικά παίζει στην Λάρισα, το διεκδικούσε το εγάλαιο, ξανά. Εδώ Γιάννης Λωρός, το 21ο λεπτό, το πλάγιο με τον Καλίτσιο. Σπυρόπουλος. Ταμπίζας. Βενετίδης για το Δικόζη. Να δούμε και σε ποια κατάσταση είναι ο Βενετίδης. Έτσι κι αλλιώς ήταν σε φάση προσαρμογής και χρησιμοποιηθεί σε φιλικό, στις προπονήσεις παρόν. Αλονέφτης, σούτ από τον Κύπριο, out. Φωνές του Λίνεν για τους αμυντικούς του, γιατί άφησαν τον Αλονέφτη στο 51ο λεπτό να έχει πολύ χώρο και να κάνει το σούτ. Ξανά η φάση. Μενσαλίβα είχε ολιγορήσει εδώ. Βρέθηκε να κυνηγάει τον αντίπαλό του. Γαλίτσιο, Σπυρόπουλος.
Βενέτης, Ταμπίζας, Γαλίτσιος, κακό κοντρόλ. Δικόζης. Πολύ δύσκολο για τον Καλατζή με τόσο δυνατό ψηλό αντίπαλο τον Μπερτέ να πάρει την κεφαλιά. Σπυρόπουλος, κόντρα από τον Κλέιτο. Σπυρόπουλος που δεν εμφανίζεται με καθαρό μυαλό στα πρώτα δευτερόλεπτα στο δευτερομήχρονο. Μπάλα περνάει out. Οι παδί της Λάρισας τώρα κάνουν έντονη την παρουσία τους στο γήπεδο. Το τραγούδι τους εντυπωσιακό σε αυτή τη φάση του αγώνα. Ταμπίζας με τον Φερνάντες. Βαραβίδης στην κόντρα. Αλωνεύτης. Βενετίδης. Παλιά καλή για τον Κλέιτο να αφήνει ο Πλέτς. Εδώ η σημείωση του Λίνεν. Δεν μπόρεσε ο Δικόζης να συνεργαστεί με τον Γκαλίτσιο το πλάγιο για τον Πανιόνιο. Ωραία, ο Γουδουλάκης άλλαξε με τον Αραβίδη. Ο Γουδουλάκης επιμένει. Πολύ ωραίες ενέργειες από τον μέσο του Πανιονίου. Απόκρουση από τον Βασιλά που έστειλε την μπάλα στον Φερναντές, ουσιαστικά ο Αργεντίνος. Πετάει την μπάλα στον Κοτσόλι. Μπερτέ, από τους κορυφαίους του αγώνα, απροσπέλαστος. Μπρέσκα. Ταμπίζας έδωσε τις μάχες. Βασιλά. Βενετίδης, δεν πέρασε μπάλα. Παραχωρεί το πλάγιο. Ερωτηματικό η κατάσταση του Βενετίδη που χρειάζεται να πάρει παιχνίδια στα πόδια του βέβαια. Και σήμερα είναι μια ευκαιρία για αυτόν με την συμμετοχή του στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται τον παλιό καλό Στέλιο Βενετίδη. Δέκατο λεπτό στην επανάληψη. Η Λάρισα έχει την κατοχή μπάλας περισσότερη ώρα στο δεύτερο μήχρονο. Δείχνει αποφασισμένη να ξαναμπεί στο μάτς. Το τακουνάκι του Κλέιτον με υπέροχο τρόπο. Ωραίο και ο Μπασιλά. Να η Λάρισα που ξυπνάει. Ο Αλωνεύς σηκώνει το κεφάλι. Η σέντρα του είναι επικίνδυνη. Διώχνει ο Κένινγκ σέντρα σούτ από τον Κύπριο στο 55. Μετά το σούτ του Αλωνεύτη 4 λεπτά νωρίτερα. Μια δεύτερη επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Μάκης Αγγελίνας. Συνεργάτης του Δόνη και ξανά η σέντρα από τα αριστερά, η επέμβαση του Κένινγκ. Μπάλα βγήκε στον αέρα. Κακή εκτέλεση. Ο κ. Κουκουλάκης. Σίλβα Κλέιτον. Το νούμερο 10 στην φανέλα, πλέον επιτελικός στο δεύτερο μήχρονο, πίσω από τους δύο επιθετικούς. Άλλαξε σχήματα η Λάρισα στη διάρκεια του αγώνα προκειμένου να αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει αριστερά ο Γκαλίτσιος. Γύρω στο 40 λεπτό πήγε δεξιά. Είχε τοποθετήσει αριστερά το Στουρνάρα και τελικά τον έβγαλε ο Δόνης στο δεύτερο μήχρονο βάζοντας τον Βενετίδη. Ενώ πέρασε τον Κλέιτον στα χαφ και πέρασε στο παιχνίδι το Φλωρό κοντά στον Καλατζή στην επίθεση. Καθώς δεν του είχε βγει και η επιλογή του Γκίκα, τον αντικατέστησε με τον Φλωρό. Βασιλά, λάθος. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Βασιλά. Τώρα διορθώνει το δικό του λάθος. Δικόζης.
Να, ο Βασιλά πάλι χωρίς να μπορεί να κοντρολάρει όπως θα ήθελε την μπάλα. Βενετίδης, Αλονεύτης. Καλατζής, η αριστερή πλευρά τώρα της Λάρισσας είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα στον Πανιόνιο. Φάουλ από τον Μπερτέ. Λίνεν θα ήθελε καλύτερη επιτήρηση εκεί από τον παίκτη του πάνω στον Καλατζή. Μπερτέ που έχονται εντύπωση ότι γλιτώνει την κίτρινη εδώ. Ναι, γλιτώνει την κίτρινη, παραδόξως, γιατί σπρώχνει. Κοιτάξτε. Ο κύριος Κουκουλάκης νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτεί το θέμα της κίτρινης κάρτας. Σε δύο τρεις περιπτώσεις το παιχνίδι δεν έχει ευστοχήσει σε αυτό το θέμα. 58 λεπτό. Γύρισμα προς τα έξω. Διγκόζης πάνω στον Μπερτέ. Εν σαλίβα. Πανιόνιος έχει γυρίσει πίσω, έχει δώσει χώρο στη Λάρισα. Και αν μου επιτρέπετε την έκφραση, έχει κάτσει πάνω στο 2-0. Πάνω στις δάφνες του 2-0. Και βέβαια αυτή δεν είναι μια επιλογή που μπορεί να τον βγάλει κάπου. Η Λάρισα είναι φανερό ότι παίρνει τα ενία του αγώνα προϊόντος του χρόνου. 58 λεπτό. Αλονεύτης, ωραίο κοντρόλ. Για το Βενετίδη. Να ο Βενετίδης. Η σέντρα του χωρίς συνέχεια. Στην περίπτωση ήταν τον παλιό καλό Βενετίδη, όπως θα προσέξατε. Γκαλίτσιος έχει ένα μικρό πρόβλημα. Και αφήνει το πλάγιο για το Διγκόζη. Κλέιτον με τον Μάκο. Εν σαλίβα. Με ρίσκο η μπαλιά από τον Καναδό. Βενετίδης για τον Βασιλά. Βενέτης. Πολύ έξυπνα κάθετη πάσα στον Κλέιτον. Βραζιλιάνος άστοχα. Στο 59. Ο Καλατζής, ο Χλωρός, συγγνώμη, στο βάθος του φωνάζει. Ο λόγος στο ρεπόρτερ μας, το Διονύση Στρούμπο. Έξαλλος ο Λίνεν με τους παίκτες του, βλέπει το γεγονός ότι είχε ανέβει κάποια μέτρα η Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο, έχει μπλοκάρει τον τρόπο ανάπτυξης του Πανιωνίου από το κέντρο, από τον άξονα όπως συνηθίζεται να λέμε, ότι έκανε δηλαδή κυρίως ναι. Το πρώτο ημίχρονο. Α, και στα πλάγια, Διονύση, και στα πλάγια. Η Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει υπεροπλία. Αυτό, από τα αριστερά ειδικά. Ζητάει ο κύριος Λίνεν, ο Πανιωνίος να ανοιχτεί από τα πλάγια. Πράγμα όμως που και αυτό όταν προσπαθούν να κάνουν οι παίκτες του, πέφτουν πάνω σε τείχος. 15 λεπτά με τη Λάρισα να κυριαρχεί έχουμε ως τώρα. Το 2-0 βεβαίως είναι το όπλο του Πανιωνίου για να σταθεί ψύχρεμα απέναντι στους Λαρισαίους. Το φάουλ του Χλωρού πάνω στο Φερνάντες. 60 λεπτό. Εκτελεστής ο Μπρέσκα. Φάλτσο, έβγαλε ο Χλωρός, πήγε γυρίσει πίσω, εν σαλίβα, ακόμη πιο πίσω. Κένινγκ. Γκαλίτσιος. Μπερτέ. Σπυρόπουλος. Φερνάντες. Λάθος. Από το Φερνάντες, μπαλιάκι, αντεπίθεση για τον Πανιόνιο, offside ο Χλωρός από την πάσα του Καλατζή στο 61. Υπόδειξη από τον βοηθό τον κύριο Γαλανό. Για να δούμε. Πρέπει να είναι ελάχιστα μπροστά ο παίκτης της Λάρισσας. Κατεκτίμηση από αυτό το replay που είδαμε. Κατοχή μπάλα συντριπτικά υπέρ της Λάρισσας στο δεύτερο ημίχρονο. Από τα αριστερά η μπαλιά για τον Χλωρό. Ανεβαίνει και ο Κλέιτον. Ζητάει ο Αλονεύτης που κυνηγάει τη φάση. Μπαίνει στην περιοχή κόρνερ εκεί από την παρέμβαση για την ομάδα του Πανιωνίου του Μανιάτη.
να βλέπετε την εικόνα του, την παλιά του Φλωρού, η εικόνα του παιχνιδιού έχει αλλάξει πάρα πολύ σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. Κεφαλιά του Ταμπίζα διώχνουν με τον Μάκο οι γηπεδούχοι, επιμένει η Λάρισα, παρέμβασε από τον Μανιάτη, υπάρχει υπόδειξη offside, σταματάει η προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Ο Λίνεν βλέπει προβλήματα στην ομάδα του, τα οποία βεβαίως είναι ορατά σε όλους μας αυτή τη στιγμή. Η Λάρισα έχει πάρει κεφάλι, πιέζει για να πετύχει γκολ. Εδώ το offside, καθαρά, σωστή υπόδειξη όπως φαίνεται. Έχουν μείνει δύο παίκτες της Λάρισας τεθειμένοι. Ετοιμάζεται αλλαγή για τους Λαρισαίους. Ο Χατζηλιώντας, νομίζω έτσι Γιώργο. Ο Χατζηλιώντας είναι πρώτη συμμετοχή στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα φύγει. Στο πρωτάθλημα, συγγνώμη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα φύγει από το παιχνίδι. Να δούμε τη φάση με τη Λάρισα να προσπαθεί εδώ με το χλωρό από την πάσα του Καλατζή. Να παίρνουν οι παίκτες του Πανιωνίου μετά από πολλή ώρα. Φάουλ από τον Βασιλά, το λεγόμενο professional foul. Θα πάρει κίτρινη βέβαια. Ο ποδοσφαιριστής Λάρισας που προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του να γυρίσει να οργανωθεί στην κόντρα αυτή. Φάουλ πάνω στο Φερνάντες. Το τράβηγμα πάνω στον Αργεντίνο. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Αργυρόγλου. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο τεχνικός της Λάρισας, ίσως περιμένουν τον Γιώργο Δόνη, αλλά από ό,τι συζητείτε το όνομα του Γκαλίτσου άκουσα, αλλά δεν είναι σίγουρο. Μάλιστα. Ακόμα. Θα δούμε πως υπήρξε για πρόβλημα σε εκείνη τη φάση που γύρισε το πόδι του. Αν αυτή είναι η αιτία και συζητείτε το όνομα του για αλλαγή. Πρέσκα. Γκουνδουλάκης, κακό σουτ. Ποιος βγαίνει τελικά? Γκαλίτσος θα βγει. Μάλιστα. Ο Χατζηλιώντας, από ό,τι έχουμε μάθει, πρόκειται για ένα πολύ γρήγορο ποδοσφαιριστή. Μεσοεπιθετικός είναι. Παίζει από τη δεξιά πλευρά συνήθως, αλλά έχει και τα δύο πόδια. Θα δούμε και αυτό το νέο παιδί που... Είναι μέσος 19 μόλις ετών. Ναι, είναι ταλέντο. Τελευταία δύο χρόνια στη Λάρισα έχει αποκτηθεί από τον Αμπελωνιακό. Δεν νομίζω πάντως ότι έχει κάποιο πρόβλημα ο Γκαλίτσος. Μάλλον λόγοι τακτικής θέλει να κάνει λίγο πιο γρήγορη ομάδα. Για να δούμε η προσπάθεια του Αλονεύτη. Ναι, αν ο Γκαλίτσος δεν δείχνει να κουτσένει κάτι τέτοιο... Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Προφανώς αλλάζει τακτική. Αλονεύτης. Πάτησε ο Αραβίδης, έχασε την μπάλα. Βενέτης, Σπυρόπουλος, Μάκος. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Αραβίδη, η μπάλα βγαίνει εκτός στο 65 λεπτό και ο κύριος Κουκουλάκης παίρνει να δει τι γίνεται με τον μπέκ του Πανιωνίου. Και βέβαια με την ευκαιρία θα γίνει και αλλαγή. Μόλις δώσει το και ο διαιτητής. Γκαλίτσιος θα φύγει από το μάτς και νωρίς θα ολοκληρώσει τις τρεις αλλαγές της η Λάρισα. Να ο Δόνης με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Λυράκη. Ο Δόνης που φαίνεται από το 65 κιόλας να ολοκληρώνει τις αλλαγές του. Και να ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόγλου για το ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση, νομίζω έτσι. Υπήρχε μια σκέψη να περάσει τον αγώνα ο Θωμάς Κυπαρίσης που είναι φουνταριστός με εμπειρία. Και μια και η Λάρισα ζητά τον γκολ, σκέφτηκε κάποια στιγμή, γι' αυτό τον σήκωσε για ζέσταμα ο Δόνης να τον περάσει στον αγώνα. Ναι. Ωστόσο, είναι καλά οργανωμένη πίσω η ένα του Πανιωνίου, αυτό άκουσα να λένε από τον πάγκο της Λάρισας και προτίμησαν το Χατζηλιώντα, ένα παιδί που μπορεί να παίξει κάτω την μπάλα γρήγορο. Ναι. Μήπως και δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο ρήγματα στην άμυνα του Πανιωνίου, την πολύ σφιχτή άμυνα. Χατζηλιώντα, κοντόσωμος, με το νούμερο 40 στην πλάτη, τον δείτε σιγά σιγά στην πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Εδώ ζητάει την μπάλα, το κοντρόλ του έχασε εκεί από το Φερνάντες, διώχνει ο Βενέτης. Καλατζής με τον Πλέτς. Βασιλά. Να ο Χατζηλιώντας. Καλατζής. Ανάμεσα από δύο, παίρνει το φάουλο από τον Σπυρόπουλο. Νομίζω ότι ο Σπυρόπουλος εδώ, πολύ επιπόλαια. Στάθηκε μπροστά στο δρόμο του αντιπάλου του, καθώς υπήρχε μαρκάρισμα από συμπέκτη του. 67 λεπτό, πάντα το 2-0 στη Νέα Σμύρνη. Το δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε στο πρώτο μέρος εδώ στη Νέα Σμύρνη. Η Λάρισα έχει τα ενία του αγώνα. Ο Πανιώνης δεν έχει ευκαιρίες, πιέζεται από τους φιλοξενούμενους. Ο Δόνης έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές του και ρισκάρει για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Βασιλά έχει βγει μπροστά, αλλά δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά από τον Κένιν.
μπόρεσε ο Μανιάτης, αλλά δεν μπόρεσε και ο Κλέιτον. Το πλάγιο για τον Πανιόνιο. Τράβηγμα από τον Βενέτη που θα δει κίτρινη κάρτα. Φάουλ στον Αραβίδη και κάρτα βέβαια από τον κύριο Κουκουλάκη. Κοιτάξτε πώς τραβάει τον αντίπαλό του. Κένινγκ στο Φερνάντες. Σπυρόπουλος. Για τον Αραβίδη η μπάλα βγήκε. Ο Λίνεν ζητάει από τους παίκτες του, όπως με ενημερώνει ο Διονύσης Τούρμπος, να πιέσουν ψηλά σε αυτή τη φάση, να κλέψουν μπάλα. Χατζηλιώντας, ο Κλέιτον, πράγματι ο Πανιόνιος παίρνει την μπάλα, παίρνει και φάουλ με τον Αραβίδη από τον Σίλβα Κλέιτον, που δεν έχει βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του σήμερα. Βλέπετε πώς απλώνει εδώ το πόδι αντικανονικά. Οδηγίες από τον Λίνεν να φύγει ο Φερνάνδες από τη φάση, να εκτελέσει ο Μπρέσκα. Πράγματι ο Σλοβάκος, κεφαλιά του χλωρού. Σπυρόπουλος. Γουνδουλάκης, μπαλιά χωρίς να έχει συνέχεια φάση. Βενετίδης. Χλωρός. Χατζηλιώντας την παλιά για τον Καλατζή που μένει όρθιο. Σουτ, γκολ για τη Λάρισα. Παλικαρίσιο γκολ του Καλατζή. Μειώνει στο σκόρ η Λάρισα στο 69. Και δικαιώνεται για την πίεση που ασκούσε στον Πανιόνι όλο αυτό το διάστημα. Σε ένα δεύτερο μήχρονο που κυριαρχεί η ομάδα του Δόνι. Εδώ ο βοηθός του, ο κύριος Αγγελίνας. 2-1 και βέβαια οι Λαρισαίοι ξαναμπαίνουν στο μάτς. Προσωπικό γκολ του Καλατζή που με το κεφάλι πήρε την πάσα του Χατζηλιώντα εδώ. Με τρόπο που του έδωσε πλεονέκτημα στη φάση και στη συνέχεια πλάσαρε υποδειγματικά. Κοιτάξτε τη φάση με τον Σπυρόπουλο να μην μπορεί να συγκρατήσει τον αντίπαλό του, να χάνει την ισορροπία του. Το 2-1 για τους φιλοξενούμενους που δείχνουν ότι θα παλέψουν για να αντιστρέψουν την εικόνα του πρώτου μηχρόνου και να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Ξανά τον γκολ. Τρίτο γκολ του Καλατζή στο πρωτάθλημα. 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Μανιάτης, Αραβίδης. Γουνδουλάκης. Διώχνει ο Βενέτης. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι συνέχεια. Μετά από αυτή την εξέλιξη. Κάτι λιγότερο από 20 λεπτά για τη λήξη του. Υπάρχει σφύριγμα από τον κύριο Κουκουλάκη. Μπάλα για τον Πανιόνιο. Για χέρι. Εδώ οι Λαρισαίοι φιλάθλοι βλέπουν την ομάδα τους μεταμορφωμένη στο δεύτερο μέρος. Φερνάντες σε ένα ακόμη φάουλ. Διώχνει ο Νταμπίζας πρώτου Κοτσόλη, μπάλα κόρνερ. Οι δύο παίκτες. Πανιόνιος μετά τον γκολ που δέχτηκε έχει βγει μπροστά, έχει κερδίσει το κόρνερ στο 72ο λεπτό. Πάλι ο Φερνάντες περνάει μπάλα από τον Κοτσόλη που έκανε άστοχη έξοδο. Δεν μπορεί ο Ενσαλίβα να εκμεταλλευτεί. Επιμένει ο Πανιόνιος. Φερνάντες. Βασιλά. Τρίτη σέντρα για τον Μπλέτς.
σφύριμα του Κουκουλάκη για φάουλ του Βραζιλιάνου. Προκαλεί αποδοκιμασίες από την κερκίδα. Βασιλά. Αγωνία στους φίλους των δύο ομάδων τώρα. Πανιόνιος, θυμίζουμε ότι δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει βάλει τις βάσεις για την πρώτη νίκη του. Η Λάρισα θέλει να το αφισβητήσει αυτό, μειώνοντας το σκόρ πριν από λίγο. Κοιτάτε και τις τελικές ενέργειες πώς έχουν διαμορφωθεί μετά τη συντριπτική περιοχή στο πρώτο μήχρονο από το Πανιόνιο. Ο Αραβίδης κάνει λάθος στο τέλος. Ο οδηγός ρισκάρει στην περιοχή, διώχνει με το αριστερό. Φερνάντες. Το πλάγιο από τον Χατζηλιόντα. Τώρα οι οπαδοί και των δύο ομάδων έχουν κάτι να περιμένουν από τους παίκτες τους, καθώς οι Λαρισαίοι νομίζω ότι κάποια στιγμή στον αγώνα είχαν απογοητευτεί. Είδαμε το Θωμάκη Παρίσι να παρακολουθεί, έχουν ολοκληρωθεί αλλαγές της Λάρισας και βλέπουμε, όπως σωστά λες Γιώργο Γαϊρόγλου, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πράγματι, και προμηνιόταν κάτι τέτοιο σήμερα. Το μάτς. Αλωνεύτης. Ο Πανιόνιος που είχε μόλις 3 βαθμούς χωρίς νίκη, είχε κάνει ορισμένες, είχε πραγματοποιήσει ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και στο Χαριλάου είχε παίξει πολύ καλά κοντά στον Άρη. Γιώργο. Σας ακούμε, Γιώργο. Ο Πανιόνιος έβγαλε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μην ξεχνάς ότι έχει αγωνιστεί ήδη σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό εδώ μέσα στη Νέα Σμύρνη. Οι δύο ήττες εντός. Έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου πήρε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι. Δύο σοπαλίες. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει, μάλιστα, ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό στον αγώνα. Και χτίζει, εδώ που τα λέμε, το κυριότερο είναι ότι χτίζει μια καινούργια ομάδα από το 0. Το ευχάριστο, παίζει ποδόσφαιρο. Η μπάλα είναι κάτω. Είναι κάτι το οποίο αρέσει τον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπει τόσο κόσμο στον Πανιόνιο. Εδώ στο κήπο Νέα Μονή είχαμε να δούμε σε παιχνίδι κόντρα σε όχι μία από τις μεγάλες ομάδες που παρακολουθούν. Αυτή τη φάση, Γιώργο. Η Λάρισα βγαίνει μπροστά. Και ετοιμάζεται και αλλαγή από πλευρά Λίνεν. Ακούμε τον Διονύση Στρούμπο. Τον Κουτσόπουλο φώναξε κοντά του ο Λίνεν Γερό και να του δώσει τις τελευταίες οδηγίες για να τον ρίξει στη μάχη. Βέβαια, θα δούμε σε λίγο ποιον θα βγάλει ο Γερμανός προπονητής. Νομίζω ότι η Διονύση θα θυσιάσει κάποιο επιθετικό. Τον Μπρέσκα θα θυσιάσει. Ποιο θα βγάλει? Τον Μπρέσκα. Α, οριστικά. Ναι, ναι. Άρα, πράγματι, θυσιάζει τον Μπρέσκα για να ενισχύσει την αμυνά του. Τον Κουτσόπουλο, που είναι έμπειρος παίκτης, αριστεροπόδαρος, θα βοηθήσει στην πλευρά του Κουτσόπουλου, λογικά, τον Σπυρόπουλο. Θα δούμε. Την ίδια ώρα η Λάρισα με τον σκόρερ της, τον Καλατζή, είναι στην επίθεση. 3 γκολ στο πρωτάθλημα φέτος με το σημερινό από τον Καλατζή. 75ο λεπτό, Βενετίδης. Σέντρα εκεί που περιμένει και κάνει το πλασέ ο Δικόζης. Εντυπωσιακή ενέργεια και ευκαιρία για το 2-2. Που δεν ήλθε. Για να δούμε. Ο Χατζηλιόντας, μάλιστα, διορθώνω. Ο Χατζηλιόντας είναι που κάνει το πλασέ. Δικός ήταν πιο πίσω. Πολύ ωραία ενέργεια. Το 2-1 παραμένει. Φεύγει ο Μπρέσκα από το μάτς. Και εδώ ο Βαγγέλης Κουτσόπουλος, ο οποίος παίζει, κατευθύνεται στη μεσαία γραμμή μπροστά από τον Σπυρόπουλο, πράγματι, ναι. Οπότε αριστερή πλευρά τώρα, Σπυρόπουλος, Κουτσόπουλος για τον Πανιόνιο, ο Ραβίδης πιο μπροστά. Με ένα επιθετικό ο Πανιόνιος και το Βουδουλάκι λίγο πιο πίσω. Μπερτέ. Αμέσως ο Κουτσόπουλος, σε λίγο θα μπει και ο Τσουζίδης. Τσουζίδης που θα παίξει για πρώτη φορά φέτος. Αφήνει ο Μπερτέ, διορθώνει ο ίδιος. Είδαμε την ευκαιρία νωρίτερα με το Χατζηλιόντα, το πλασέ του μικρού, που έστειλε την μπάλα out και τόλμησε να κάνει το shoot πριν σκάσει μπάλα στο τερέ. 77ο λεπτό. Δεύτερη αλλαγή από το Λίνεν.
η επιστροφή του Σάβα Εξουζίδη φέτος στο πρωτάθλημα με τη φανέλα Πανιωνίου. Κεφαλιά του Πλέτς, ο Εξουζίδης που όπως μας ενημερώνει ο Διονύσης Τρούμπος θα μπει στη θέση του Μανιάτη. Φάουλ στον Φερνάντες από το Χατζηλιόντα. Εδώ νεαρός που μπήκε αλλαγή και έκανε εκείνη την προσπάθεια νωρίτερα, έχει την ευκαιρία να σκοράρει για δεύτερη φορά. Η αλλαγή τώρα, η δεύτερη από το Λίνεν. Μανιάτης φεύγει από το παιχνίδι. Συμπαράσταση από όλους. Και κολλησιεργή βέβαια κιόλας. Προκανίζει τον χρόνο. Ένα κόψει και το ρυθμό της Λάρισας. Εδώ ο Σάββας Εξουζίδης. Χειροκρότημα για τον Μανιάτη που ανταποδίδει. Οι οπαδοί της Λάρισας βλέπουν την ομάδα του να προσπαθεί για το 2-2. Ο Εξουζίδης πάει κατευθείαν στην δεξιά πλευρά στη θέση του Μανιάτη. 78 λεπτό. Μάκος. Σπυρόπουλος, Φερνάντες, δυνατά. Δεν έγινε το 1-2. Μακριά από τον καλό εαυτό του στο πρώτο μήχρονο ο Πανιώνιος. Μάκος. Φερνάντες πήρε την μπάλα και έκανε το σούτ εδώ, εντυπωσιακό με τα αριστερό. Ο Κοτσόλης ήταν εκεί. Στο 71 το λεπτό. Έχασε ο Κλέιτον. Παίρνει ο Νταμπίζας. Βιγκόζης. Μπάλα στον Πανιόνιο ενώ έχει υπάρξει ένας τραυματισμός και η μπάλα λογικά θα βγει έξω, ναι. Πρόβλημα για τον Μάκο. Ποιος πιάνει τη μέση του. Διακοπή στο μάτς, κοιτάξτε τη φάση την οποία συγκρούεται εδώ με τον Κλέιτον. Οδηγίες στον Νταμπίζα από το Μάκη Αγγελίνα εκ μέρους Γιώργου Δόνη και στον Κλέιτον, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει τόσο την ομάδα του όσο θα περίμενε σήμερα κανείς. Ο Πλέτς τα λέει με τον διαιτητή. Ο χρόνος κυλάει. Το 2-1 στη Νέα Σμήνη. Εύθραυστο σκορ για τους γηπεδούχους που διψάνε για την πρώτη τους νίκη και θέλουν με νύχια και με δόντια να την κρατήσουν μέχρι το τέλος. Ο Λίνεν κάνει και τις κινήσεις του τα τελευταία λεπτά ρίχνοντας νέους παίκτες στο μάτς. Ενώ ετοιμάζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Διονύση Τρούμπου, να βάλει στο παιχνίδι και το Ζωγραφάκι στην πρώτη ευκαιρία. Ο Μάκος είναι εκτός γηπέδου. Το πλάγιο είναι για τον Πανιόνιο από την κεφαλιά του Βενέτη. Τελευταίο δεκάλεπτο στο μάτς, ξαναγυρίζει ο Μάκος, ξανά με 11 ο Πανιώνιος. Φάουλ από το Χατζηλιόντα στο Γουδουλάκι. Εδώ ο μικρός. Πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Super League. Και αν μη τι άλλο, παρήγορο και πολύ αισιόδοξο το μήνυμα από τις δύο ομάδες σήμερα με πολλά νέα παιδιά. Κεφαλιά για τον Αραβίδη, η οποία έγινε από τον Εξουζίδη. Ο Αραβίδης για τον Φερνάντες. Κοντά το Κλέιτον. Σπυρόπουλος, Κουτσόπουλος. Εδώ νομίζω ότι φλιάρισαν πάρα πολύ πια οι παιδιούς Πανιωνίου. Κουτσόπουλος. Σέντρα, δεν μπορεί ο Γουντουλάκης, είναι και μόνος του στην περιοχή. 82ο. Αλωνεύτης. Είχε δύο καλές φάσεις για τη Λάρισα στο δεύτερο μήχρονο.
Σουζίδης, ρεπορτάζ από τον Γιώργο Αργυρόγλου. Συστάσεις από τον πάγκο της Λάρισας στον Κλέιτον να ανεβάσει την απόδοσή του και να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Είναι ο αδύναμος κρίκος της Λάρισας ο Κλέιτον σήμερα, Γιώργο. Από αυτόν περιμένουν πάρα πολλά τώρα στον πάγκο της ΑΕΛ, αλλά ο χρόνος πιέζει και σήμερα δεν έχει και τόσο καλή απόδοση ο Βραζιλιάνος. Το γύρισμα εν τω μεταξύ στην περιοχή της Λάρισας από τον Τσαλίβα χωρίς συνέχεια. Βασιλά, Αλονεύτης, Μπερτέ. Φόβος και τρόμος ο ποδοσφαιριστής από το Μαλί. Δύσκολο να τον περάσεις. Καλατζής. Λωρό σε θέση offside. Στο 83. Πάντα οι εκφράσεις του Λίνεν χαρακτηριστικές. Για να δούμε. Ναι, σωστό. Η υπόδειξη απόλυτα σωστή, ήταν εκτεθειμένος ο Φλωρός. Ταμπίζας. Φλωρός. 7 λεπτά ακόμη, η Λάρισα προσπαθεί για το 2-2. Αμήνεται ο Πανιόνιος, Αλονεύτης καυτή μπαλιά για τον Καλατζή, ο Μπερτέ κορυφαίος των γηπεδούχων σήμερα, αν μη τι άλλο. Το λάθος από τον Βασιλά. Φερνάντες. Κουτσόπουλος. Αραβίδης δεν μπορεί, Νταμπίζας πιο έμπειρος βέβαια. Βασιλά. Κλέιτον. Φλωρός δεν μπόρεσε. Μάκος. Έξυπνα εδώ τώρα η παίκτη του Πανιωνίου. Κρατάνε κατοχή μπάλας. Δεν ρισκαρούν. Αλλάζει ο Εξουζίδης. Κουτσόπουλος με τον Σπυρόπουλο. Φάουλα από τον Χατζηλιόντα και κάρτα για τον μικρό. Στο 84. Η κίτρινη από τον κύριο Κουκουλάκη. Εδώ το passing game του Πανιωνίου έφερε αποτέλεσμα. Ξανά η φάση, καθαρό φάουλο από τον Χατζηλιόντα. Σπυρόπουλος έχει μείνει στον τερέν. Κάποιο πρόβλημα τον απασχολεί. Πρέπει να έχει πρόβλημα στον προσαγωγό από ό,τι έδειχνε. Ο Σπυρόπουλος θα φύγει, όπως ορίζει ο κανονισμός, εκτός αγωνιστικού χώρου για να επιστρέψει αν είναι υγιής. Και το φάουλ είναι για τον Πανιόνι με τον Φερνάντες. Νομίζω ότι είχε κάτι το σοβαρό ο Σπυρόπουλος. 5 λεπτά ακόμη. 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Φερνάντες για τον Γουντουλάκη. Προσωρινά με 10 ο Πανιόνιος. Ο Γουντουλάκης επιμένει δυνατά εκεί. Αρχικά ο Δικόζης παραχωρεί το πλάγιο. Επιστρέφει ο Σπυρόπουλος. Σαλίβα. Λάθος από τον Καναδό. Αντεπίθεση της Λάρισας με 5 να βγαίνει μπροστά ο Κύπριος ταχύτατα. Προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του. Υπάρχει και κούραση. Και έχασε την μπάλα στο τέλος. Νομίζω ότι ρίσκαρε πιο πολύ από όσο απαιτούσε η φάση. Καθώς τον ακολουθούσαν οι συμπαίκτες του, η μπάλα πάνω στον Κουκουλάκη. Διαιτητής είναι μέρος του αγώνα, μην το ξεχνάμε. Ο Μάκος πετάει. Κουτσόπουλος, Σπυρόπουλος. Η μπάλα βγήκε. Εδώ ο κύριος Μιχάλης Κουκουλάκης. Νέτης. Βασιλά. Χατζηλιώντας. Πολύ καλή μπαλιά για τον Καλατζή. Βγαίνει με το κεφάλι εντυπωσιακά ο Κένινγκ.
υπέροχη πρωτοβουλία ενέργεια του Σλοβάκου goalkeeper του Πανιωνίου στο 87. Σώζει την ομάδα του, καθώς ο Καλατζής σε μια φάση που είδατε την αρχή της κυνηγάει εδώ και αναγκάστηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο να διώξει ο Κένινγκ εντυπωσιακά. Υπάρχει τραυματίας, ενώ έχει πάρει κίτρινη ο Μάκος. Άλλη μια κίτρινη από τον κύριο Κουκουλάκη. Σηκώνεται ο Μπασιλά. Είχε πρόβλημα. Κοιτάξτε πώς το απέκτησε εδώ. Τον πατάει ο αντίπαλός του στο δεξί πόδι. Την πρώτη ευκαιρία ο Λίνεν για να κερδίσει και χρόνο. Θα βγάλει το Μάκο, θα ρίξει το παιχνίδι τον Γεωργιανό, τον Λέβαν Τσικιτισβίλη. 88 λεπτό. Δύο λεπτά ο Πανιώνιος μακριά από την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Η Λάρισα είχε όλο το δεύτερο μήχρονο δικό της. Μείωσε το σκορ με τον Καλατζή στο 69. Γύρισε ο Χλωρός, Βενέτης. Με την πρώτη ευκαιρία θα μπει ο Τσικιτισβίλης στο μάτς. 81 το λεπτό. Διγκόζης, Μπασιλά, πάνω από τα δοκάρια. Κεφαλιά από τον Μπασιλά, δώρο στην ομάδα του Πανιωνίου. Εδώ καθώς έχει την ευκαιρία να κάνει και την αλλαγή της, να κερδίσει και χρόνο. Θα φύγει από το μάτς ο Γρηγόρης Μάκος. Τα 19 του. Μοιάζει πια να είναι παλιός στον Πανιόνιο. Ένα παιδί που μην ξεχνάμε κάνει ντεμπούτο στα 17 του στο πρωτάθλημα και καθιερώθηκε πολύ γρήγορα, φοβερά προσόντα, ηρεμία στο παιχνίδι, ωραίο στυλ. Χειροκροτείται, ο Τσικιτισβίλη περνάει στη θέση του. 4 λεπτά καθυστέρηση θα κρατηθούν μετά τα 90, όπως βλέπετε από τον κύριο Κουκουλάκη. Και τον αδίστακτο φακό παρακολουθούσε τις κινήσεις του διαιτητή. Πάμε λοιπόν για 4,5 λεπτά ακόμη. 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Η Λάρισα με τον Ταμπίζα. Χάνει ο Ταμπίζας από τον Φερνάντες. Τράβηγμα του Κλέιτον. Και φάουλ για τον Πανιόνι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μυαλωμένο παιχνίδι από τους παίκτες της Λάρισας στην ώρα που αυτοί καίγονται. Κοιτάξτε πώς πατάει το πόδι του αντιπάλου του Κλέιτον προηγουμένως. Εδώ ο κύριος Τσαχιλίδης με την ένδειξη των 4 λεπτών καθυστέρησης. Δραματίας δηλώνει με τον τρόπο του Φερνάντες, διακοπή στο μάτς, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Εικόνες από τις Χερκίδες στην Νέα Σμύρνη. Η παρουσία των φίλων του Πανιωνίου σήμερα στο γήπεδο να είναι εντυπωσιακή. Η ομάδα τους προηγείται. Το φάουλ με τον Μαρσέλο Πλέτς. Βαλιά για τον Εξουζίδη. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Φωνάζει ο Φερναντέζ, θέλει το OK για να μπει ξανά στο μάτς και πράγματι έτσι συμβαίνει. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του Πανιωνίου. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νέο πλάγιο
Εξουζίδης εκτελεί. Κοτσόλης απομακρύνει. Μπερτέ. Ενσαλίβα. Μπήκε στη φάση ο Τσικιτισβίλη. Κλέιτον. Βενέτης. Βασιλά δεν μπόρεσε ο Πλέτς. Αλονεύτης κατεβάζει. Σέντρα του Κύπριου. Καλατζής πίσω από τον Μπερτέ. Κορυφαίος του αγώνα νομίζω. Ο ποδοσφαιριστής από το Μαλί. Ο αμυντικός Πανιωνίου. Αλάνθαστο σήμερα. Και σκληρό σε κάποιες περιπτώσεις. Σπυρόπουλος άλλο ήθελε να κάνει νομίζω από αυτό που είδαμε. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο βοηθός του κυρίου Λίνεν, κύριο Σταματόπουλος, ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί υπέρ της ομάδας και όχι να παραπονιέται για κάποια λάθη. Βενέτης, το γέμισμα, ο Κένινγκ εύκολα. Αυτά βέβαια τα γεμίσματα όπως λέμε είναι άλλων εποχών. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Μπήκαμε μόλις και μόλις ολοκληρωθεί τελειώνει ο αγώνας. Αραβίδης, Κουτσόπουλος. Offside ο Γοντουλάκης. Βενετίδης αφήνει στον Αλονεύτη. Χάνει ο Κύπριος, παίρνει φάουλ από τον Ενσαλίβα. Αγωνία. Έχουν σηκωθεί όρθιοι οπαδοί του Πανιωνίου. Άλλοι απέναντι κρέμονται από το διαχωριστικό εκεί, από τις κερκίδες μέχρι το γήπεδο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα για τη λήξη. Δικόζης. 13-12. 10 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα και ο η Λάρισα κερδίζει εικόνε. Βλέπετε την αγωνία του Δόνη στα θεωρία του γηπέδου Διασβήνη. Τελευταία φάση βεβαίως του παιχνιδιού. 2-1 το σκορ για τον Πανιόνιο. Εκτελεστής ο Κλέιτον. Ανεβαίνει και ο Κοτσόλης για να πάρει θέση. Μένει μακριά. Κλέιτον εκτελεί. Κεφαλιά. Ένα σουτ. Την μπάλα εκτός κόρνερ. Εντυπωσιακή φάση. Καρδιοχτύπια στη Νέα Σμύρνη, καρδιά των φίλων του Πανιωνίου πήγε στη θέση της από την εξέλιξη της φάσης. Νέο κόρνερ βέβαια και νέα αγωνία. Εκτέλεση για το Δικόζη. Η σέντρα και η μπάλα περνάει με τον Κοτσόλη μάλιστα να πρωταγωνιστεί στη φάση και να έχει πάρει την κεφαλιά από δίδα και να στέλνει την μπάλα out. Το παιχνίδι φαίνεται να τελειώνει. Νωρίτερα κοιτάξτε το σουτ από το Βενετίδη με το δεξί. Εντυπωσιακή ενέργεια, ενώ στη συνέχεια ο Κοτσόλης πήρε την κεφαλιά. Θρίλερ στο τέλος στη Νέα Σμύρνη που φαίνεται να λύγει ευνοϊκά για τον Πανιόνιο καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα λεπτά της καθυστέρησης. Μια κίτρινη στον Κένινγκ μοιάζει άνευ σημασίας για τους παίκτες του Λίνεν. Το 2-1 για τον Πανιόνιο και ο κύριος Κοκουλάκης που κοιτάζει το ρολόι του. Αγωνία για τον γερμανό τεχνικό του Πανιωνίου που λαχταράει να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα με την ομάδα που ανέλαβε το καλοκαίρι. Και καθώς ο κύριος Κουκουλάκης φυρίζει, πράγματι το 2-1 δίνει τους 3 βαθμούς της νίκης στον Πανιόνιο. Μετά από την 20ήμερη διακοπή, η ομάδα της Νέας Μήνης ξεσπάει και εμφανίζει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε έβαλε και τα 2 γκολ με τον Φερνάντες στο τρίτο και με τον Ενσαλίβα στο 32ο. Η Λάρισα ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε και αλλαγές ο Δόνης που δεν ήταν στον πάγκο και μείωσε η Λάρισα με τον Καλατζή στο 69. Οι τελικές ενέργειες μεταβλήθηκαν μάλιστα με τη Λάρισα να έχει περισσότερες με την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο. 3 βαθμοί για τους γηπεδούχους. Πρώτη ήττα της Λάρισας σε μια αγωνιστική που ήρθε η πρώτη ήττα και για τη Λάρισα και τον Ολυμπιακό.